Καλησπέρα λοιπόν από το Λίμπερο 107,4. Είμαι ο Δημήτρη Αλβανό με τι επισημάνσει. Εν αναμονή του κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου, του βουλευτή τη ε, Νίκη, τον οποίο τον περιμένουμε, θα τον έχουμε στο πρώτο μέρο τη εκπομπή να τον ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, καθώ ερχόμουν στο στούντιο, πήρα κλασικά και για κάτι και Πλέον παίρνω μόνο Κυριακή με το διαδίκτυο και με αυτά. Και χοντρικά παίρνω τι ίδιε εφημερίδε που έπαιρνα από τότε που στην Τρίτη Λυκείου όπου μας είχαν, βάλει, μας είχαν προτείνει κάποιες εφημερίδες να τις παίρνουμε για να εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο μας να γράφουμε καλές εκθέσεις. Κάποιες δεκαετίες λοιπόν μετά, κάποιες συνήθειες δεν αλλάζουν. Μολονότι λοιπόν πολλές φορές αυτά που διαβάζω δεν μου αρέσουν, αλλά κάποια πράγματα είναι ενδιαφέροντα και αυτή την Κυριακή είναι πολύ ενδιαφέροντα οι εφημερίδες. Δηλαδή, οι... πώς να το πω τώρα, οι αντικειμενικές μάλλον οι έγκυρε εντό ή εκτό εισαγωγικών, οι δύο έτσι γνωστέ έγκυρε εφημερίδε, α πούμε, οι οποίε εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχουν και δίνουν και ένθετα κτλ. Αυτή την Κυριακή έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινάω από την καθημερινή. Λέει, πάρτε, πάρτε το 100, εμεί δεν κάνουμε συλλήψει. Έχει εκτενή αναφορά σε περιπτώσεις επώνυμες Βγαίνουν, καταγγέλουν συγκεκριμένες κυρίες γεγονότα καταγγέλουν αδιαφορία, οχαδελφισμό, λάθος συμβουλές λάθος χειρισμούς κτλ αποθάρρυνση από το να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους και γενικά συμπεριφορά η οποία δεν είναι και η καλύτερη και σίγουρα δεν ταιριάζει στην αστυνομία και αδικεί και τους υπόλοιπους που κάνουν και καλά τη δουλειά τους γιατί στην Ελλάδα με το δημόσιο υπάρχει αυτό το θέμα στους 10 υπαλλήλου υπάρχουν δύο οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και κάνουν τη δουλειά όλων των υπόλοιπων υπάρχουν δύο οι οποίοι είναι στραβοί και υπάρχουν και οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι έτσι μέτριας απόδοσης και μέτριων ικανοτήτων και δυστυχώς ακολουθούν αυτούς που δεν αποδίδουν όπως πρέπει τις περισσότερες φορές όχι πάντα. Επίσης στο βήμα, στην πρώτη σελίδα κιόλας, λέει «Προστασία του πολίτη από αστυνομικού με ποινικό μητρό». Αναφέρει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 107 ένστολοι με καταδίκες. Τα σπάνια εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα για να αποκαταστήσουμε και την αλήθεια, να μην λέμε τα πράγματα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι και να μην λέμε μισές αλήθειες. Άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίο είναι και δικηγόρος κιόλας, στην, στο επάγγελμά του, στην προσωπική του ζωή. Είπε λοιπόν ότι δυστυχώ η πειθαρχική διαδικασία είναι παράλληλη με την ποινική. Όταν του είπανε για τον σκοπό, πώ είναι δυνατόν να συνεχίζει να υπηρετεί ενώ έχει αμετάκλητη καταδίκη, η οποία μάλιστα από ό,τι διάβασα στι εφημερίδε έχει επικαιρωθεί και από τον Άριο Πάγο, δεν έχει δηλαδή άλλο ε, στάδιο. Είπε λοιπόν ότι θα πρέπει, εκκρεμεί η πειθαρχική διαδικασία και θα πρέπει να. Ε, ακολουθήσει ε, δυστυχώς αυτό είναι το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να ακολουθήσει η πειθαρχική διαδικασία την ποινική εδώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις και μάλιστα το πειθαρχικό του το δικαστήριο στην αστυνομία η πειθαρχική του η διαδικασία ήταν να γίνει το καλοκαίρι και θα την κάνουν πιο γρήγορα να γίνει μέσα σε κάνα μήνα δηλαδή δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη η τακτική στην Ελλάδα που αργεί είναι και, και τα υπόλοιπα ιονή δικαιοδοτικά όργανα Τέλο πάντων, τώρα εδώ για να αποκαταστήσουμε λίγο την αλήθεια και να πούμε ορισμένα πράγματα, γιατί μα ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι δικηγόροι, οι οποίοι είναι αξιωματικοί τη αστυνομία και γνωρίζουν τα βασικά, είναι δικαστικοί, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι. Η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη τη ποινική. Άμα πάρει κάποιο και διαβάσει το προδρικό διάταγμα ε, τη αστυνομία που τα καθορίζει αυτά, το λέει ρητά ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη τη ποινική. Η πειθαρχική διαδικασία δεσμεύεται από την ποινική δικαιοσύνη μόνο από τα πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή, αν έρθει ένα ποινικό δικαστήριο και πει ότι έκλασε κάποιο αστυνομικό, δεν μπορεί το πειθαρχικό να πει ότι δεν έκλεψε. Αν όμω κάνει μια πράξη, έκλεψε, πέρασε με κόκκινο, χτύπησε κάποιον, ακόμα και να αθωωωθεί ποινικά με τι διατάξει τη ποινικέ, οι οποίε μπορεί να είναι για χίλιου δύο λόγου: για παραγραφέ, για άρση του αξιοπίνου κτλ. Για ασυλίε στην Ελλάδα έχουμε και αυτήν την μόδα. Πάρα πολλοί, α πούμε, είναι υπεράνω νόμο, βγάζουν διατάξει άσχετε και του βγάζουν εκτό ποινικού και δικαστικού ελέγχου. Άσχετα, λοιπόν, με την πορεία τη ποινική διαδικασία, η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη και μπορεί να τιμωρήσει κάποιον. Δηλαδή, ακόμα και αν αθωθεί κάποιο στο ποινικό, στο πειθαρχικό μπορούν να το επιβάλλουν πειθαρχική ποινή. Και υπάρχουν και περιπτώσει που έχουν αθωθεί στα ποινικά δικαστήρια, αλλά η υπηρεσία του έχει τιμωρήσει. Και μάλιστα του έχει τιμωρήσει και για πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην κοινή λογική. Υπάρχουν, α πούμε, μοτοσυκλετιστέ τη ομάδα Δία, οι οποίοι έχουν πληρώσει πρόστιμο επειδή κατά τη διάρκεια τη καταδίωξη έχουν κάνει ζημιά σε κάποιο αυτοκίνητο ή έχουν κάνει ζημιά στη μηχανή την οποία καβαλάνε. Τρέχοντα δηλαδή για να σώσουν κάποιον άνθρωπο και να προλάβουν ένα περιστατικό, κάνουν κάποια μικροζημιά. Στην μηχανή τους και η υπηρεσία του τιμωρεί, του βάζει να τα, να τα ε, πληρώσουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι έχουν, α πούμε, τιμωρηθεί με μικρά ποσά, αλλά έχουν τιμωρηθεί γιατί έχουν διαφορετικά υλικά από τα προβλεπόμενα τη υπηρεσία. Δίνει, του δίνει, ας πούμε, ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο που είναι αλφα ποιότητα. Κάποιο αστυνομικό, κάποιο ειδικό σουρό είναι, είναι μερακλή, α πούμε, παίρνει κάποιο καλύτερο, τον βλέπει ο, ο, ο ανώτερό του και τον τιμωρεί ε, πειθαρχικά. Άρα λοιπόν αυτό που μας λένε είναι λάθος. Να μην πω ότι είναι ψέματα, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Και δεν είναι σωστό να ακούγονται αυτά τα πράγματα από επίσημα χείλη. Πιο επίσημα χείλη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν υπάρχει. Πολύ περισσότερο με τον συγκεκριμένο, ο οποίο είναι και συνάδελφο και δεν δικαιολογείται. Διότι αν κάποιο είναι, ξέρω εγώ, μηχανικό, γιατρό, οτιδήποτε άλλο, δεν μειώνω κάποιον έτσι. Απλά το αντικείμενο τη κάθε επιστήμη είναι διαφορετικό. Τέλο πάντων, δικαιολογείται να του ξεφύγει και κάτι από αυτά τα οποία συνήθω του, το δι... του, τα δίνουν έτοιμα αν αφορά νομικά θέματα. Αλλά όταν κάποιο είναι και δικηγόρο του, μα το έχει πει κιόλα και μαχόμενο και τα λοιπά και μέλο τη ΔΑΠ νομική από μικρό και τα λοιπά, μπράβο του καλή του ώρα, δεν δικαιολογείται να λέει τέτοιε ανακρίβειε. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία μα είπαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καλό είναι ο καθένα να έχει ορισμένα πράγματα υπόψη του και να τα απαιτήσει. Γιατί ο ρόλο τη αστυνομία στην κοινωνία, ειδικά έτσι όπω έχουμε γίνει τώρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πιο πολύ αποτρεπτικό όσο και να αυστηροποιήσουμε τον ποινικό κώδικα και θανατικέ ποινέ να φέρουμε και βουρδουλίε και μαστιγώματα. Αν το πρώτο στάδιο τη αντε αντε αντεγκληματική πολιτική που είναι η αστυνομία δεν λειτουργεί ή λειτουργεί όπω λειτουργεί τώρα σε πιο πολλέ ε, περιπτώσει, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Και για να τα λέμε τα πράγματα με απλά λόγια, το να κάνει κάποιο κάτι κακό και να πάει το περιπολικό να τον πάρει πακέτο, να τον κρατήσει Παρασκευή, Σάββατο και Γιακή και να τον πάει Δευτέρα με τι χειροπέδε στο αυτόφορο, το θυμάται πολύ περισσότερο και έχει πολύ περισσότερη αποτρεπτική ε, ισχύ από το να δικαστεί τέσσερα χρόνια μετά και να πάρει πέντε μήνε με αναστολή. Αυτό το έχουν καταλάβει ε, σε κάποιε χώρε, τι οποίε υποτίθεται ότι προσπαθούμε να μιμηθούμε σε κάποια πράγματα και εισάγουμε πρότυπα από αυτέ, ενίοτε μάλιστα άκρητα. Εδώ ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτά λοιπόν για το θέμα το οποίο θίγει σήμερα το βήμα για τους ένστολους με καταδίκηση οι οποίοι υπηρετούν. Τώρα κάτι άλλο το οποίο διάβασα και πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ άσχημη εντύπωση και για να είμαι ειλικρινής δεν το γνώριζα κι εγώ, ε, δεν ξέρω καν αν είναι αλήθεια. Αναφέρεται λοιπόν η συγκεκριμένη εφημερίδα ότι υπήρχαν λέει εσωτερικά έγγραφα ήδη από το 2020-2021 σε διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες που έλεγαν του αστυνομικού να αποθαρρύνουν του πολίτε να κάνουν καταγγελίε. Δηλαδή, αμέσω πλην σαφώ, με το γάντι με την γραφειοκρατία, ε, του ε, κάνανε σαφέ, έμεσα ή άμεσα, ότι δεν, δεν θα πάρουν τι μηνύσει, δεν θα προχωρήσουν τα περιστατικά κτλ. Αυτό είναι επίση πάρα πολύ άσχημο. Είναι ακόμα χειρότερα από όλα τα προηγούμενα τα οποία. Είδαμε γιατί μπορεί κάποιο να έχει μια ποινική καταδίκη, ρε παιδί μου, αλλά να είναι φιλότιμο, να θέλει να προσφέρει. Αν ένα συγκεκριμένο ειδικό σου ρόλο που έκανε τον σκοπό είχε αποτρέψει την δολοφονία, δεν νομίζω να ασχολούνταν κανεί με την ποινική του καταδίκη. Απλά τώρα τα θυμήθηκαν και του ήρθαν όλα στο κεφάλι, επειδή δεν έκανε και αυτά που έπρεπε να κάνει ω σκοπό. Λοιπόν, αν αυτό που διάβασα ισχύει, είναι ακόμα χειρότερο. Και μάλιστα διάβασα και ορισμένα πράγματα τα οποία μου έκαναν έτσι πολύ άσχημη εντύπωση. Πήγε άλλη να κάνει μήνυση και τη είπαν: Πρέπει να φέρει χαρτί από ε, ψυχίατρο και δεν, συνεδρια... και δεν μπορούμε να βρούμε τώρα ε, ψυχίατρο. Άλλο ξέρω εγώ τη είπε: Πρέπει να πα ε, στον ιατροδικαστή, δάλος δεν μπορώ να κάνω ε, δικογραφία κτλ. Πράγματα απαράδεκτα τα οποία εκτό ότι είναι λάθος... Και δεν αφήνουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά τη. Δεν, δεν ισχύουν και νομικά. Και για να τα πω τα πράγματα έτσι όσο πιο απλά γίνεται, με όσο πιο απλά λόγια, τα πρωτόκολλα με τα οποία μα έχουν κουράσει. Χθε είπα και το όνομα του στρατηγού ο οποίο έχει συγγράψει το εγχειρίδιο. Καλή τώρα να είναι καλό άνθρωπο, που να ξέρει ότι το εγχειρίδιο το οποίο ε, συνέταξε δεν θα το τηρούν ούτε οι ίδιοι οι συναδελφοί του. Λοιπόν. Όλα αυτά τα πρωτόκολλα, είτε είναι καλά και πετυχημένα, είτε είναι λάθος σαν αυτά που σας είπα, είτε είναι επίσημα, είτε, είτε είναι ανεπίσημα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον νόμο. Το ότι βγάζει η υπηρεσία ένα εσωτερικό έγγραφο και τους λέει θα παίρνετε τις μηνύσεις έτσι και όχι αλλιώς, θα τις βάζετε ξέρω εγώ στο γραφείο και θα τις γράφετε με πράσινο στυλό και όχι με κίτρινο κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα πρώτον δεν ενδιαφέρουν καθόλου τον πολίτη. Εγώ, που δέχομαι μια επίθεση, τρέχω, τρέχω να κάνω μια καταγγελία, προσπαθώ να σώσω τη ζωή μου, την περιουσία μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το γραφειοκρατικό και το τυπικό και το τεχνικό αφενό. Και αφετέρου, όλα αυτά τα έγγραφα είναι για εσωτερική οργάνωση και δεν μπορούν να καταργήσουν τον νόμο. Όταν λοιπόν λέει λόγου χάρη ο νόμο ότι τα δικήματα ενδοοικογενειακή βία διώκονται αυτεπάγγελτα. Όπερ σημαίνει δεν χρειάζεται να κινήσεις ή την ποινική διαδικασία με το που το μαθαίνει το αστυνομικό όργανο είναι υποχρεωμένο να κάνει τα νόμιμα, να κάνει δικογραφία, να πάει να τον συλλάβει κτλ. Όσα χαρτιά και αν βγάλουν αυτοί μεταξύ του επειδή βαριούνται να γράφουν, αν τα έχουν βγάλει, λέω τώρα τι έχω, τι έχω διαβάσει στι εφημερίδε, δεν μπορούν να καταργήσουν τον νόμο. Και αν δρούνε με συγκεκριμένη. Ε, αν κάνουν τα πράγματα όπω Όπω έχω διαβάσει στην εφημερίδα, τότε εκτό από πειθαρχικέ ευθύνε, ενδεχομένω να έχουν και ποινικέ ευθύνε για παράβαση καθήκοντο, διότι όταν τον βάζουν εκείνη τη μέρα κάποιον να έχει υπηρεσία ή κάποια και του εμπιστεύεται η πολιτεία ε, κάποια υλικά, όπλα, κάποια δυνατότητα έτσι, επιβολή, άσκηση νόμιμη βία κτλ., αυτό έχει και κάποιε ευθύνε, έχει και κάποιε υποχρεώσει. Ωραία. Όταν λοιπόν ο νόμος λέει ότι είναι αυτεπάγγελτο το αδίκημα και εσύ του λες δεν μπορώ να κάνω μήνυση γιατί θέλω χαρτί από ιατροδικαστή ή θέλω χαρτί από ψυχίατρο κτλ. Πέραν το ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου σαν εργαζόμενος πειθαρχικά ενδεχομένως να έχει και ποινικέ ευθύνε. κανονικά σε μια ευνομούμενη χώρα. Λοιπόν, μου έκανε καλή εντύπωση το ότι το συνδικαλιστικό όργανο της αστυνομίας τέπει τα πράγματα όπως είναι. Βγάλανε ανακοινώσει στην τηλεόραση, τα έπανε πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα, κάποιοι συνδικαλιστέ ε, ανέφεραν παραδείγματα αστυνομικών όπου ξεγέννησαν ε, ε, έγκυες μέσα στο ε, περιπολικό όπου οι ζητάδες βγαίνανε μπροστά και κάνανε τον ε, τροχονόμο για να περάσει το ασθενοφόρο να πάει κάποιος πιο γρήγορα στο νοσοκομείο για να γλιτώσει ε, το έμφραγμα το οποίο είχε υποστεί είπαν δηλαδή ε, περιπτώσεις όπου οι ίδιοι συνειδητά παραβίασαν το όποιο πρωτόκολλο και τις όποιες εσωτερικές διαδικασίες Προκειμένου να βοηθήσουν έναν συμπολίτη του, να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή κτλ. Και, και, και επαναλαμβάνω, μου έκανε καλή εντύπωση το ότι οι συνδικαλιστέ τη αστυνομία στη συγκεκριμένη περίπτωση έβγαλαν καλέ ανακοινώσει και επίση όσου είδα στην ε, τηλεόραση νομίζω ότι τα είπαν καλά. Είπαν την αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι οι συγκεκριμένοι δεν έχουν και κανένα ε, συμφέρον να μην ε, ε, κάνουν την ε, δουλειά τους. Λοιπόν, κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαλυματάκι και σε λίγο λογικά θα είναι εδώ και ο κύριο Νίκο Παπαδόπουλο από την νίκη. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από το Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, πριν καλωσορίσω τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, το βουλευτή τη νίκη, όπου θα συζητήσουμε για άλλα θέματα γιατί η επικαιρότητα λίγο μα έχει, έχει εξοκύλει. Από την οργάνωση τη εκπομπή. Θα, θα μιλήσουμε για τα απογευματινά ιατρία. Έτσι, θα λίγο ορισμένα πράγματα να μα πει, γιατί είναι και διακεκριμένο γιατρός και είναι και το αντικείμενό του. Πριν λοιπόν τον καλωσορίσω, θέλω λίγο να κλείσω τον προηγούμενο σχολιασμό που έκανα. Κλείνοντα λοιπόν, εν κατακλείδη, ο τύπο σήμερα κάνει καταγγελίε, οι οποίε είναι φοβερέ. Μιλάνε άνθρωποι με όνομα τεπώνυμο. Άνθρωποι με θεσμική ιδιότητα, δικηγόροι σε δομέ, γυναίκε σε συλλόγου κακοποιημένων και οι καταγγελίε που κάνουν είναι τρομακτικέ. Πάει στο τμήμα και του λένε: Δεν κάνουμε συλλήψει, πάρε το 100. Υπάρχει εσωτερικό έγγραφο που λέει: Μην παίρνετε καταγγελίες από τους πολίτες, να τους αποθαρρύνετε έμεσα ή άμεσα. Δεν κινούμε τη διαδικασία γιατί δεν έχει γίνει μήνυση, ενώ το αδίκημα διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα αυτά, τα, αυτά, είναι, αυτά είναι φοβερά όλα αυτά. Θα επανέλθω με μια άλλη εκπομπή για να μην έχουμε πάρει μονότερμα. Θα έχω και κάποιον συνδικαλιστή τη αστυνομία. Αν και όπω είπα προηγουμένω, να λέμε την αλήθεια, οι συνδικαλιστέ τη αστυνομία, όσο είδατε, έπανε πάρα πολύ ωραία. Δεν κρύφτηκαν πίσω από το δάκτυλό του. Τα παραδέχτηκαν, έκαναν καταγγελίε και πολλοί από αυτού έδωσαν και συγκεκριμένε λύσει για τα ε, θέματα. Όπω την ε, 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 έλλειψη προσωπικού κτλ. Που πώ εξηγείται, πώ γίνεται, έχουμε του περισσότερου αστυνομικού στην Ευρώπη μετά τη Μάλτα και την Κύπρο, αν δεν κάνω λάθο. Τέλο πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το θα επανέλθουμε και σε επόμενε εκπομπέ. Τώρα, να καλωσορίσω όπω είχα αναγγείλει και προηγουμένω τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίο είναι βουλευτή τη ε, Νίκη, στη Β' Θεσσαλονίκη. Στη Β' Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Και εγώ να χαιρετήσω όλου του ακροατέ σα και ευχαριστώ πολύ για το φιλόξενο βήμα σα εδώ πέρα. Όσο, όσο μπορούμε. Λοιπόν κύριε Παπαδόπουλα επειδή εκτός από βουλευτής είστε και διακεκριμένο γιατρός καρδιοχειρούργος νομίζω ότι είστε ο πλέον σχετικός να μας μιλήσει για τα λεγόμενα απογευματινά ιατρία. Είδα το φίλο μου τον Άδωνη τον Γεωργιάδη τον οποίο την είχα, έτυχε να τον έχω γνωρίσει σε ένα δικαστήριο πριν γίνει διάσημος να πανηγυρίζει να λέει ότι επιτέλου δώσαμε λύση καταργήσαμε τα φακελάκια δίνουμε τη δυνατότητα στους ασθενείς να εγχειρίζονται και σε άλλες ώρες. Θα, θα, χτυπήσουμε τις ε, ουρές. Είναι απαράδεκτο να περιμένουν μήνες και χρόνια κάποιοι να κάνουν εγχείρηση και όλα αυτά τα πράγματα. Έ, έδωσε μάλιστα και κάποιο έτσι, επικοινωνιακό να μην το ποσό, αλλά επικοινωνιακά ας πούμε, το ανέβασα αρκετά, ήρθε εδώ στην πόλη μας, έκανε κάποια απογευματινά ε, χειρουργία, πήγε και σε γνωστό ε, μαγαζί, έφαγε, το ανέβασε εκεί στο Facebook και στο TikTok. Τελικά η γνώμη σα. ως πώς πολιτικός αλλά πάνω απ' όλα ως γιατρό. Ποια είναι για τα απογευματινά χειρουργία, έτσι με απλά λόγια να τα καταλάβουμε κι εμείς οι οποίοι ακόμα δόξα τω Θεώ δεν έχουμε χρειαστεί απογευματινό ε, χειρουργείο. Όπως το είπατε είναι πραγματικά ένα σοου αυτό που γίνεται και θα μείνει, και θα μείνει μόνο στο σοου ε, καμία σχέση με την πραγματικότητα τα νομοσχέδια που κατεβάζει το Υπουργείο Υγεία στο τελευταίο διάστημα έχουν απόλυτη διάσταση με την πραγματικότητα. Ξέρετε, δίνουν ας πούμε χειρουργία, δίνουν νομοσχέδια που νομίζεις ότι αφορούν χώρες της της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης. Αλλά εδώ δεν προσφέρουν τίποτα. Τα απογευματινά χειρουργεία είναι πραγματικά ένα μύθο ε, γιατί το εσύ ε, παίρνετε. Το εσύ ε, είναι τελείω εκφυλισμένο. Παραδείγματο, θα σα μιλήσω για τη δική μου την κλινική. Ε, σε εμά γίνονταν χίλια, με 900 με 1000 χειρουργεία το χρόνο. Ναι. Ε, τώρα. Ε, ο τελευταίος χρόνος μετά το COVID έκλεισε με 300 χειρουργία. Για πέστε μου, οι, αυτοί, οι άλλοι 600-700 ασθενείς τι γίνανε. Καλά γίνανε, θαύμα. Ε, ή, ή, ή με θαύμα γίνανε καλά ή πεθάνανε ή όσοι είχαν πήγανε στον ιδιωτικό τομέα. Ε, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει απίστευτη διάσταση με την πραγματικότητα. Έχουμε, είχαμε 8 αναισθησιολόγους στη λεωτή μας, τώρα έχουμε έναν αναισθησιολόγο, θα τον βάζουμε να κάνει και απογευματινά χειρουργία. Ο κόσμος αυτά πρέπει να τα δει όχι φούρμαρα, όχι ψέματα, απλώς γίνεται έντεχνα και σταδιακά και πονηρά η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Ήδη στο ΕΣΥ έχει μπει ο ιδιωτικό τομέα με τα μπούνια. Η σύτηση, η φύλαξη, ε, και άλλε, η καθαριότητα, όλα αυτά. Έχουν δοθεί σε ιδιώτε εργολάβου. Έχουν απολυθεί χιλιάδε άτομα που ασχολούνταν με αυτά στο δημόσιο και παίρνανε ένα μισθό του δημοσίου. Τώρα δημιουργείται μέσω των εργολάβων ένα καινούριο καθεστώ δουλοπαρικία. Θα σε παίρνει ο εργολάβο φίλο τη κυβέρνηση που θα του ανατίθεται η καθαριότητα, που θα του ανατίθεται η σύντηση. Θα παίρνει άτομα που παίρνονται με 300, 400 ευρώ. Θα δουλεύουν 12 ώρε. Αυτή θα είναι η καινούργια δουλοπαρικία του Υπουργού Υγείας και του Πρωθυπουργού αυτής της χώρας για τα δε τα χειρουργία είναι εξωφρενικό ε, ότι ε, ζητούν να παραμείνουνε πάνω από τα 67 χρόνια οι γιατροί, οι συνάδελφοι, αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Αλλά τους ηλικιωμένους συνάδελφου που έχουν συμπεπυκνωμένη εμπειρία, τους κρατούμε σαν επόπτε, επόπτες, σαν supervisors στο να εκπαιδεύουν, στο να κάνουν εργασίες. Δεν θα τους βάζουμε τους 67 χρόνου και τους 70 χρόνου να βγάζουν χειρουργία, να κάθονται όλη τη νύχτα και να εφημερεύουν. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι αδύνατο. Βέβαια και αυτοί μερικοί το θέλουν ναι. γιατί για διάφορους λόγους Ας μην τους αναλύσω Στην υγεία όμως δεν ωφελεί αυτό Στην υγεία πρέπει να φέρουμε ε, Κύριε Αλβανέ Τους 20.000 γιατρούς που έχουν φύγει Τα τελευταία 10 χρόνια Έχουν φύγει 20.000 νέοι κάτω από την ηλικία των 40-45 χρονών και έχουν επανδρώσει το συστήμα τα υγείας της ε, Γερμανίας. Θυμάστε η κυρία Μέρκελ Αλής του Μνήμης που έβγαινε και μας ε, φιλούσε και μας ε, ευχαριστούσε που κρατήσαμε ορθό το σύστημα υγείας της Γερμανίας. Ναι τι, τι πρέπει να γίνει. Θα σας πω και τους είπα κιόλα. γιατί λέει εσείς κάνετε μόνο στήρα αντιπολίτευση και μόνο θίγετε τα κακό σκήμενα. Όχι δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Τους είπα εγώ κύριε Γεωργιάδη μου θέλετε να γίνουν τα χειρουργία και να γίνουν χειρουργία. Τι θέλουν τα χειρουργία, τι θέλει ο μελέτα, θέλει αυγά. Τι θέλουν τα χειρουργία, χειρουργό. Κάντε 10. 20, 40, 50 χειρουργικέ ομάδε και θα δείτε, βάλτε συντονιστέ διευθυντέ, πάρτε βοηθού χειρουργού, πάρτε ε, ε, ε αναισθησιολόγου και τέτοια και θα σα πω πώ θα του πάρουν παρακάτω, κάντε 50 χειρουργικέ ομάδε να βγάζουν από 5 χειρουργία την ημέρα. Κάντε είναι απλά μαθηματικά. Θα δείτε ότι σε 6 μήνε με ένα χρόνο δεν θα υπάρχει ασθενή για να το χειρουργήσουν. Εγώ τώρα για να καταλάβω, εσεί α πούμε η διαφωνία σα είναι ότι έχει περάσει το ωράριο ότι γενικά είναι ακόμα πιο πολύ υποστελεχωμένο από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία και δεν υπάρχει κόσμο, δεν είναι ασφαλή. Ποια είναι δηλαδή η διαφωνία σα. Το ΕΣΥ είναι. Εσεί ναι. είστε γιατρό και, και τα ξέρετε, αλλά εμεί για να τα κωδικοποιήσουμε, πού μα τα πείτε. Για να οφειδή... να... Είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Οποιοδήποτε και να μπει υπουργό υγεία, αν δείτε ότι θέλει να βοηθήσει το ΕΣΥ, τι θα κάνει, δύο πράγματα. Δεν θέλει πολλά, πόρου και προσλήψει. Ούτε πόρου βλέπουμε, ίδια τα πέρσι δώσανε, παρά κάνουν αφαιρέσει και τον πληθωρισμό που ήταν 9%. Λιγότεροι είναι οι πόροι φέτο. Αυτά που λένε ότι έχουμε κάνει προσλήψει από ε, νοσηλευτέ. Οι προσλήψει αυτές αυτέ που κάνανε ένα-δύο τα κτλ. είναι παρονυχίδε μπροστά στι δεκάδε χιλιάδε προσλήψει που πρέπει να γίνουν. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι οι μαζικέ παρετήσει των συναδέρφων, γιατί δεν βγαίνουν τα ωράρια. Σκοτώνονται μεταξύ του οι συνάδελφοι για τι εφημερίε. Είδα ένα συνάδελφο παιδοψυχολόγος παιδοψυχολόγο δήλωσε παρέτηση, γιατί λέει δεν μπορώ να εφημερεύω 30 μέρε το μήνα. Και ποιο μπορεί να εφημερεύει 30 μέρε το, το μήνα. 30, 30 εφημερίε το μήνα. Μάλιστα. η Εφημερίνα που υπηρεσία στο στρατό, έτσι. Κοιμάσαι μέσα. Μέσα. Θυμάμαι, μα βάζαν έξι υπηρεσίε διαμαρτύροντα. Σε πάνω τότε. από έξι, δεν μπορεί <laughs> να πάει. Αυτοί παραβιάζουν ναι. το διεθνέ ωράριο. Ναι. Είναι υπόλογοι. Άμα δείτε, από πού να ξεκινήσω, αγαπητέ μου, από πού να ξεκινήσω. Αλλά α μείνω λίγο στα τη υγεία ναι, για, για να δώσω ένα, ε, ένα σφαιρικό, ε, ναι. ε, ένα ολιστικό τρόπο να καταλάβουν οι άνθρωποι. Αυτοί λένε να μείνουν οι 67χρονοι γιατροί. Εμεί του λέμε φέρτε τους νέους τι θέλει ο νέος ένα κομμάτι ψωμί να μπορέσει να ζήσει να κάνει την οικογένειά του τι κάνανε οι Ρουμάνοι οι Ρουμάνοι Διπλασίασαν έω τριπλασίασαν του μισθού του, γιατί οι Ρουμάνοι οι γιατροί φεύγαν σαν του δικού μα, είχαν γεμίσει τα νοσοκομεία τη Αγγλίας, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι, οι Ρουμάνοι. Διπλασίασαν και τριπλασίασαν πολλέ φορέ το μισθό των. και μείναν οι Ρουμάνοι οι συνάδελφοι εκεί. Τα ίδια έκανε και οι μας, η αδερφή μα η Κύπρο. Συγγνώμη λίγο να σα διακόσω, αν και συνήθω δεν βγάζω γραμμέ από την πρώτη ώρα, αλλά επειδή τώρα σα έχουμε εδώ και είναι ειδικό το θέμα και δεν το ε, κατέχω, ε, συμφωνείτε να βγάλουμε λίγο μια γραμμή, Βεβαίω. Παρακαλώ. Έπεσε. Τον ε, ματιάξαμε. Γενικά στην, στην εκπομπή βγάζω από τη δεύτερη ώρα. Απλά επειδή το συγκεκριμένο αντικείμενο σε Κανένα μου, πρόβλημα. Η εμπειρία μου από τα νοσοκομεία είναι από συγγενεί μου που είχαν ε, θέματα και πριν από κάποια χρόνια, όταν πήγα να κάνω σχολικό εγώ δηλαδή πολλέ λεπτομέρειε γιατί ξέρω και ένα που δεν γνωρίζει το αντικείμενο, βλέπει στην τηλεόραση κάποιου να μαλώνει, ειδικά όπω έχουν φτιάξει τι εκπομπέ οι δημοσιογράφοι στα συστημικά μέσα μαζική ενημέρωση. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Υπάρχει μια, μια ε, βοή, Ένας, ε, ένα καρδιά. Ένα σόου, ναι. Είναι και δασκαλεμένοι ναι. κιόλα. Μη με διακόπτετε, μη με διακόπτετε, αλλά διακόπτω. Ειδικά συγκεκριμένα άτομα έχουν κάνει και σχολή, μιλάνε μόνον αυτοί, ναι. δεν αφήνουν κανέναν να, να και μιλήσει. Και στη Βουλή συμβαίνει αυτό. Αν το δείτε, δεν, δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε. Ειδικά ναι. βάζουν τους συγκεκριμένου, κανένα δυο υπουργού που είναι λαλίστατοι και έχουν χμηρή φωνή, τσιριχτή θα έλεγα, <laughs> που οι συνάδελφοι <laughs> βάζουν. Ε... Ναι. Αλήθεια είναι αυτό Δες που λέμε. Δεν θα πω όνομα, θα τα ξέρετε. Ναι. Βάζαμε ε, ο τασπίδε, αλλά αυτοί ακόμα πιο πολυδυνάμων αντιφώνη και βγήκαμε έξω γιατί φοβηθήκαμε για ακουστικό τραύμα. Μάλιστα. Και κάθονται με τι ώρε και φως σου λέει, ύστερα, σου λέει δεν θα μπορούν να πούν τίποτα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω σε αυτά, ναι. τα ίδια έκανε και η αδερφή μα η Κύπρο. Ναι. Και κράτησε του γιατρού και μα λένε εμά Ελλαδίτε, ξέρετε, οι με, Ναι, Και πολλοί Ελλαδίτε, λοιπόν, γιατροί έχουν πάει στην Κύπρο και έχουν βρει αυτό το κομμάτι ψωμία εκεί. Εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε και εδώ να μην έχουμε πέντε, να κρατήσουμε 5-10 επιστήμονε ή να έρθουν 5-10 επιστήμονε και εδώ πέρα. Οπότε είπαμε γιατρού και πόρου. Του ηλικιωμένου, του συναδέλφου, του θέλουμε και του αγαπούμε. Όχι όμω να μα κάνουν εφημερίε. Και επίση αυτό το πονηρό τέχνασμα το είδα και στο νομοσχέδιο που πέρασε με το συνταξιοδοτικό. Δίνουν αγαπητέ μου κίνητρα στους 70 χρόνου και στους 67 χρόνου και δεν δείχνουν στους νεαρούς κίνητρα να έρθουν. Ω πότε θέλουν να δουλεύουν οι Έλληνες, τον Έλληνα δώσ' τον το συνταξιούχο, μια αξιοπρεπή σύνταξη, να μην χρειάζεται να δουλέψει. Ο Μακαρίτης ο Τράγκας έπαιζε φωνητικό στην εκπομπή του τον τότε Υπουργό Υγείας που έλεγε για τους ηλικιωμένους και δεν πεθαίνουν κιόλα. Που λέγανε, α πούμε, για το πώ θα σώσουν το συνταξιοδοτικό μα. Ένα από τα επιχειρήματα που έχουν είναι ότι ζούμε περισσότερα ναι. χρόνια. Ε, Τραγικά πράγματα. Θα ξαναπάμε το, στο το 18ο να ζούμε 35 ναι. χρόνια για να μην έχει πρόβλημα. Εμεί λοιπόν προτείνουμε λίγο καλύτερη σύνταξη να μην χρειάζεται ο 70χρονο να πάει να τρέχει να δουλεύει από εδώ και από εκεί. Πότε θα ησυχάσει, πότε θα απολαύσει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Δώσε όμω κίνητρα στο νέο. Δώσε στο νέο κίνητρα να μπορέσει να κάνει ευλογημένε οικογένειε σε αυτή την χώρα που, που εξαφανιζόμαστε, Δημήτρη. Ναι, έχουμε πολύ ναι. Προχθέ είδα τα στοιχεία τη Eurostat και να σα πω θα σας πω τα νούμερα. Ε, το 2022 που βγήκαν επίσημα ε, νούμερα από τη Eurostat. Ε, φύγανε από την Ελλάδα γύρω στους 82.000 Έλληνες ε, πτυχιούχοι και με διδακτορικούς τίτλους και μεταπτυχιακούς τίτλους και ε, ήρθανε 96.007 ε, μη Έλληνες. Να μην τους πω όπως θέλετε πέστε τους εσείς. Δέστε τη διαφορά. Αν αυτό δηλαδή φύγαν 83.000. Ναι, αλλά σου λέει ναι. δεν θα χωράξει, δεν θα δουλέψει ο διδάκτορας, κάνω το δικηγόρο του <σ preocup> διαβόλου τώρα. Ναι, δεν θα μαζέψει ελιέ και φράουλε. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό λέγεται αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό που λέτε εσεί το θέλουμε. Και μια σοβαρή. Και του προτείναμε τον τρόπο. Εγώ όταν πήγα στην Αμερική να κάνω το, το μεταπτυχιακό. Ε, 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 να ολοκληρώσω, α πούμε, ε, τι σπουδέ μου. Ε, με κάλεσαν στην Αμερικανική Πρεσβεία. Μου ζήτησαν πιστοποιητικό υγεία. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμεί. Σα το λέω ότι κάνει μια σοβαρή χώρα που σέβεται του πολίτε τη. Και της. που είναι και χώρα μεταναστών. Ναι, ε, ε? ε? Μου ζήτησε πιστοποιητικό υγεία. Ε, πιστοποιητικό ε, στο δικαστήριο. Πώ το λένε αυτό, ε, ποινικό, μητρό. ποινικό μητρό. Μπράβο. Μου ζήτησαν ποινικό μητρό ακριβώ. Πού θα μείνω, πόσο καιρό θα καθίσω και γιατί πάω. Και μάλιστα μου κάναν και συνέντευξη, μου κάναν και αδιάκριτη ερώτηση γιατί ήμουν νεόπαντρο. Λε, εσύ τώρα, τώρα παντρευτήκατε, γιατί θέλετε να φύγετε. Νόμιζαν ότι θα πάω να μείνω μόνιμα εκεί. Και του είπα ότι τώρα με δέχτηκε ένα νοσοκομείο να μην πάω, επειδή είμαι νεόπαντρο. Ε, έτσι πρέπει. Θέλετε φράουλε να μαζέψουν εργάτε. Ωραία. Να πάει μια αντιπροσωπεία στην εκεί πρεσβεία στον Μπαγκλαντέ, σε ποια χώρα να πάρουν αυτά που σας είπα και τα πιστοποιητικά τους και ότι είναι άνθρωποι που δεν έχουν σκοτώσει, που δεν είναι από τις φυλακές. Τι θα βάλουμε μέσα εδώ στα παιδιά μας να βάλουμε εγκληματίες και άτομα υπόδικους και επίσης να τους δώσουμε καλούς μισθούς να εξασφαλίσουμε ακριβώ πόσου θέλουμε, να του εξασφαλίσουμε και την υγεία του, να του δώσουμε καλού μισθού, να του δώσουμε τόπο που θα μείνουν, να μείνουν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι, να γυρίσουν με το καλό στι πατρίδε του και να, να μα ξανάρθουν. Έτσι να παίρνουμε ανθρώπου. Έτσι παίρνει μια σοβαρή χώρα που σέβεται του υπαλλήλου τη. Έτσι έκανε και η Αμερική. Έτσι κάνουν όλε οι προηγμένε χώρε. Γιατί εμεί, ξέρετε τι κάναμε. Θα σα το διηγηθώ και αυτό γιατί ήταν πικρή μου εμπειρία στη Βουλή. Πικρή εμπειρία. Ναι όταν συζητούσαμε το συνταξιοδοτικό που γινόταν ένας ψιλοχαμός στη στην τέταρτη συνεδρία που ήμασταν όλοι κατάκοποι, ναι. όλοι κατάκοποι στην τέταρτη συνεδρία της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής ε, των Εργασιακών έρχεται σουνάμενος κουνάμενος ο κύριος Κερίδης με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη το τελευταίο 4 παρά 5, 4 παρά 10, 4 η ώρα έπρεπε να φύγουμε όλοι. Και φέρνει ένα φάκελο και λέει θα σα περάσω μια τροπολογία που δεν έχει σχέση με το συνταξιδοτικό. και τι είναι αυτή η κυρία Άδωνη η τροπολογία. Να nah, μωρέ λέει γιατί ε, στη Μανολάδα θέλουν ε, πονηριά, πο, πο, θέλουν ε, εργάτε για τη φράουλα και τι ήταν όταν το είδαμε τι ήταν ε, νομιμοποίησε ερηπείο φθαλμού όλους τους λαθρομετανάστες που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα και τους μετέτρεπε σε εργάτες γης. Τέτοιοι ανθέλληνες, τέτοιο πράγμα δεν, δεν, μπορούσαμε να το φανταστούμε. Όλοι, ως και οι, όλες οι πτέρυγες της Βουλής ξεσηκώθηκαν. Ο κύριος Κερίδης βέβαια, με στη χαρά. Γενικά, ε, τώρα εγώ δεν είναι αυτό χαρακτηρισμό, μιλάω τώρα γενικά. Ε. Γενικά αυτό το πράγμα να φέρνουν νομοσχέδια ρετάλια, Πέραν το ότι είναι απαραδεκτό, είναι και αντισυνταγματικό, έτσι. Και ειδικά οτιδήποτε έχει σχέση με οικονομικά θέματα, κανονικά πρέπει να υπάρχει και μελέτη εξειδικευμένη επιστημονική να το κοστολογεί. Τέλο πάντων, αλλά στην Ελλάδα, βλέπετε το Σύνταγμα, το επικαλούμαστε εκεί που μα βολεύει. Όταν έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέα η και λέει ότι βρίσκει τείχο, δεν μπορεί να αποδώσει ευθύνε, τη λέμε θα μα μάθει εσύ νομικά κτλ. Το Σύνταγμά μα. Όταν θέλουμε να κάνουμε όμω Πανεπιστήμια, το οποίο το άρθρο 16 το απογορεύει ρητά. Λέμε τώρα δεν προλαβαίνουμε να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα, εφαρμόζουμε το κοινοτικό δίκαιο που είναι πάνω από το Σύνταγμα. Δηλαδή πραγματικά με λένε ρίζο και όπω θέλω τα γυρίζω. Πάντω γενικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση βγήκε με κάποιε ατζέντε. Ασφάλεια. Δηλαδή τώρα χωρί να θέλω να πάρω κανένα στην θέση έτσι, μιλάμε γενικά. Φαντάζεστε να είχαμε του προηγούμενου κάθε μέρα να σκοτώνταν και από ένα με καλάσνικο αυτά, να μαχαιρώνανε γυναίκε δύο μέτρα από τα, από τα αστυνομικά τμήματα, να δέρνονται τα πιτσιρή και έτσι. Δηλαδή, τι θα λέγανε για ασφάλεια και αυτά. Τώρα ήθελα να το παίξω, αλλά δεν προλαβαίνω. Έχει του σημερινού πρωθυπουργού που είχε πάει στου Άγιο ανάγειρου, όταν ήταν αντιπολίτευση και του έλεγε: Ξέρω τα προβλήματα, την ασφάλεια κτλ. Δηλαδή, η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει. Το δεύτερο ήταν ή ε, και καλά με καλύτερη προστασία των συνόρων, μάλιστα είχε παίξει πολύ επικοινωνιακά και το θέμα στον Ευρώ από το τι είχαμε αντιδράσει στο μαζικό το ντου που πήγαν να κάνουν οι Τούρκοι, που να. πρακτικά ήταν υβριδικό επεισόδιο. Έτσι, οριακά μα έφτασαν και τέλο πάντων ένα από τα. Ε, επικοινωνιακά χαρτιά, ένα από του επικοινωνιακού άσου τη ε, κυβέρνηση ήταν ε, και αυτό. Νομίζω ότι έχει ξεχαρβαλωθεί πλήρω, ειδικά το θέμα τη ε, ασφάλεια. Φίξατε πάρα πολλά θέματα. Πρώτα πρώτα ας πούμε, για την uh, κράτος δικαίου και την συνταγματικότητα των νομοσχεδίων το οποίο και εμείς σαν καινούργιοι κοινοβουλευτικοί προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται. Πρώτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη μας έχει δώσει κόκκινη κάρτα, ξέρετε σε ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 330 βουλευτές και από το βουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ναι, μας αρχή, ναι. δώσαν κόκκινη κάρτα κοιτάξτε τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα, έχετε καταλύσει τα πάντα. Και δει τη δικαιοσύνη. Έχουμε πάνω από 950 δικαστήρια από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που, μας έδω, που βγήκαν αποφάσεις εναντίον της χώρας μας και μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τώρα σε ό,τι αφορά την συνταγματικότητα, ότι ε, τα τελευταία νομοσχέδια που έρχονται τα βαφτίζουν αυτή συνταγματικά, αλλά είναι φως φανάριο ότι είναι αντισυνταγματικά. Τότε με το γάμο των ομοφιλοφίλων ήταν ξεκάθαρο για, σε ποια... Ε, σε ποια οικογένεια αναφερόταν το σύνταγμα Στο άρθρο 21 αναφερόταν Στην οικογένεια η οποία ε, προάγει Ας πούμε ε, το γάμο ε, Την ε, τεκνοπία Και την ε, Την προαγωγή του έθνους Ποια οικογένεια δηλαδή στο, ε, Θα ε, ε, φροντίζει Για την προαγωγή του, ε, του ναι, έθνους δηλαδή, Κάποιος θα πει ότι αυτές είναι γενικότερες ε, Είναι σκηνές θέμα ερμηνείας γιατί οι πιο πολλοί Συνταγματολόγοι έχουν αντίθετη άποψη Από αυτό που λέτε ε, ε, έτσι, έτσι λένε περισσότεροι συνταγματολόγοι, αλλά βάσει του δημογραφικού προβλήματο που έχουμε, αγαπητέ μου, ναι. όσου ε, ε, και να παντρέψουν τέτοιου, έναν Έλληνα δεν θα φέρουν στον κόσμο. Γι' αυτό τα, τα γεγονότα μιλάνε από μόνα του. Ή όπω είπατε εσεί στο νομοσχέδιο τη παιδεία, το άρθρο 16. Αλλά να ξέρουν οι αγαπητοί μα ακροατέ όταν, και κρατήστε το αυτό από μένα, που δεν ξέρω πολύ καλά πολιτική, όπω είπατε, γιατρό είμαι. Όταν θα χρειαστεί το Σύνταγμα να μας προστατέψει, έτσι διάτρητο, ευάλωτο, και που το ευτελήσαμε σε τέτοιο βαθμό, να ξέρει ότι δεν θα μπορεί να μας προστατέψει. Γι' αυτό οι πολίτες επιτέλους θα πολιτικοποιηθούν και θα αντιδράσουν. Όταν βλέπουν ότι καταπατάτε το Σύνταγμα, καταπατάτε η ένωμη τάξη της χώρας, α, ακόμα και η Ευρώπη α, να κρουεί τον κόδωνα του κι δίνουν, μην αφήνετε τους πολιτικούς τόσα περιθώρια, μην τους αφήνετε, δεν το αξίζουν. Α. Πάντω για την Ευρώπη δεν έχουμε φάει μία κόκκινη κάρτα, έχουμε φάει τρει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα μα έριξε κόκκινη κάρτα, μετά το Ευρωκοινοβούλιο που είναι το μέλλον. Δηλαδή τέτοιο ψήφισμα, αν εξαιρέσετε τη Χούντα που μα βγάλανε από το Συμβούλιο τη Ευρώπη, που βγήκαμε μόνοι μα μάλλον για να μην μα βγάλουν. Τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναδεχτεί η Ελλάδα τέτοιο χαστούκι. Και το τρίτο ήταν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία είναι Ρουμάνα. Είναι διάσημη σε όλο τον νομικό κόσμο, γιατί και στη χώρα τη έδωσε πολύ μεγάλου αγώνε. Επίση είχε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και με την Κροατία. Τα είχε βάλει με τον ίδιο τον πρωθυπουργό τη Κροατία και ήρθαν τώρα εδώ πέρα και τη είπαν. Δηλαδή, βγάλαμε ένα συνταγματικό πατριωτισμό. Και όχι μόνο αυτό, ο Υπουργό Υγεία είπε ότι πρέπει να τιμωρηθεί κιόλα. Το, ε, ναι, επειδή δεν, δεν μα αρέσει αυτό που κάνει. Ο Υπουργό είπε... Υγεία γενικά δεν είναι χαζό. Απλά τι γίνεται. Αν μιλά πάρα πολύ και σε πολλά κανάλια και άμα δεν είσαι και σχετικό με το αντικείμενο, γιατί εγώ από ό,τι ξέρω, ιστορικό αρχαιολογικό έχει τελειώσει, πουλούσε βιβλία πριν. Κάποιε φορέ του ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Βέβαια, αν χτυπήσουμε το YouTube, έχει κάνει και κάποιε ομιδιακέ μεταμορφώσει για τα εμβόλια, για το ένα και το άλλο. Ε... Τι αληγό βουλευτή του Λάβου, εγώ, εγώ, α πούμε. Εγώ, εγώ του είχα πει ότι τέτοια εμεί στην ιατρική αυτό το λέμε. Ε, λέγεται μετάλλαξη. Μάλιστα, ναι. κακοήθη μετάλλαξη. Εντάξει, Ο... κακοήθη, δεν ξέρω. Είναι κακοήθη μετάλλαξη. έχει αλλάξει μυαλά, Γιατί αφήστε να, σα... ναι, αφήστε να σας πω. Αφήστε να σα πω. Όταν ένα, ένα κύτταρο από φυσιολογικό, που παλιά που είχε μάλλον καλέ απόψει, μετατρέπεται. Ε... Σε καρκινικό, αυτό το λέμε τη μετάλλαξη. Και εμεί δεν δε θέλω να παίζω ε, με τι λέξει. Εμένα τι μου είπε. Ενώ του πήγα ένα υπόμνημα με 1600 εργασίε, οι οποίε αναφέρονται στα εμβόλια, σε ε, ε, ανεπιθύμητε ενέργειε των εμβολίων. Ε, μου είπε, ε, εγώ κύριε Παπαδόπουλε είμαι ένα ταπεινό. Βιβλιοπόλη. Και, και μετά από. Δεν θα σου σταμάτα να κρίσει. Αλλά ναι. μετά από ποινό βιβλιοπόλη, αγαπητέ μου, mm -hmm. ζήτησε με στεντορία τη φωνή να μου πάρει το πτυχίο. Λέω, εσεί, αφού είστε ταπεινό, σαν ταπεινό βιβλιοπόλη, ε, ζητάτε να μου πάρει το πτυχίο. Αν δεν ήσασταν ταπεινό βιβλιοπόλη, τι θα ζητούσατε να μου πάρετε. Α, απλά ξέρετε ότι οι συνάδελφοί σα, οι περισσότεροι, τώρα καταρχήν εγώ γιατρό δεν είμαι. Εδώ δεν μπορεί να βγάλει έτσι άκρη, αλλά λέω τώρα οι περισσότεροι συνάδελφοι αφούσα, Δηλαδή η κρατούσα άποψη ήταν υπέρ των. Των εμβολιών. Και δηλαδή, πέραν από αυτού που βλέπουμε στην τηλεόραση, που κάποιοι δεν είναι κανεί γιατροί σπουδάσαν που δάσαν οικονομικά τη υγεία κτλ. Αλλά υπάρχουν όμω και άνθρωποι που είναι γιατροί-γιατροί, κανονικά. Και οι οποίοι ήταν ε, φανατικά υπέρ του εμβολιασμού και κάνανε και ίδια εμβόλια και σε αυτού και στι ναι, οικογένειέ του. Είχε διχαστεί πάρα πολύ τότε η κοινή γνώμη. Ναι. Αλλά επουδενή, να ξέρετε, μια ιατρική πράξη ναι. δεν πρέπει να γίνεται υποχρεωτική. Ε, επουδενή. Εγώ ποτέ ε, ορκίζεσαι γι' αυτό σαν γιατρό. Εγώ ουδέποτε στη ζωή μου δεν χειρούργησα κανένα με το ζόρι, δεν του έκανα καμία εξέταση αν δεν έχει όχι απλώ τη συνένεσή του και γραπτή τη συνένεσή ναι, του. Ναι, αλλά μα κινδυνεύει η Ο... ζωή του τώρα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Άμα Α πούμε για του Ιαχοβάδε θυμάμαι, δεν έχω τίποτα με του ανθρώπου, λέμε τώρα γενικά. Το κάνουμε μάθημα στο Πανεπιστήμιο που απαγορεύουμε τη μετάγκηση αίματο. Είναι από τι περιπτώσει που κάναμε το ζόρι μετάγκηση αίματο σε κάποιου για να μην το ξεχνάμε. Σε κανένα δεν μπορεί να κάνει. Όχι. Ε. Δεν μπορεί. Εγώ ε, το πάθαμε εμεί το χειρουργείο. Εγώ έβγαινα ε. ε, ε, έξω από το χειρουργείο και παρακαλούσα ε, γονιπετό να, να του δώσω δύο μονάδε αίματο για να γλιτώσει τη ζωή του και οι συγγενεί αρνήθηκαν. Και να σα πω την αμαρτία μου, είπα θα το κάνω στα κρυφά και το αντιλήφθηκε ο καθηγητή μου, ο Μέγα, ο Σπανό, ο καθηγητή τη καρδιοχειρουργική, είναι τη ζωή και είναι ένα πολύ δυνατό μυαλό, μου το απαγόρευσε, μου λέει: Παιδί μου, έχουνε, ε, είναι η συνείδησή του. Αν το μάθουν και αν βγει από εδώ πέρα και του το πει ένα νοσηλευτή, θα σε βάλουν μέσα. Ναι, αλλά και αυτό όμω είναι ποινικό αδίκημα. Είναι παράλυση απολύτρωση σε κίνδυνο ζωή. Δεν, δεν, είναι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Αν το κάνει, θα βρει τον πελά σου. Ήταν σίγουρο. Και εγώ που το είδα μετά. Ναι, ναι δεν ξέρω, νομίζω αυτό διεσώθηκε, του βάζαμε μετά σίδηρο και τα λοιπά, ε, έγινε αλλά, η δουλειά, δεν, δεν πέθανε. ήταν Άρα, με μαθηματικά κρίμα. Εκ, ναι. εκ, των πραγμάτων, δηλαδή, έχει τέλος η νομικά ο το, το θέμα. Σαν... Το γεγονό είναι ότι δεν πρέπει ναι. να κάνει τίποτα υποχρεωτικό ή εξαναγκαστικό. Ναι, και, αυτή αυτοί κάναν, δημιουργήσαν εξαναγκασμού εκείνη την περίοδο, γιατί όταν εμά μα βγάλανε από τι δουλειέ μα ε, και δεν μπορούσαμε να βρούμε δουλειά ούτε στο δημοσίο, στον ιδιωτικό τομέα, σαν σου έλεγαν Σα αφήνουμε να πεθάνει και εσύ και την οικογένειά σου δεν, δεν μπορούσε να πα στο γιατρό σου. Οι γιαρόντε δεν μπορούσαν. Αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν δεν μπορούσαν να μπουν στα νοσοκομεία. Δεν μπορούσε ένα νέο να πάει πια έναν καφέ. Άλλο έκανε εμβόλιο για ένα φραπέτο, ξέρετε. Άλλο έκανε εμβόλιο για να μπορέσει να πάει να δει τον γιατρό του. Αυτό λέγεται ναι. εξαναγκασμό. Νομικά καλά δεν ξέρω, αλλά ο εξαναγκασμό είναι Ε, αυτό, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ήταν μόνο ελληνικό. Βλέπετε, σε όλη την Ευρώπη λίγο πολύ κάναν τα ίδια. Μήπω όλο το δυτικό εδώ, κόσμο. Εδώ έγινε όμω, να ξέρετε, με τη χειρότερη του μορφή πουθενά δεν έγινε τόσο βάναυσα mm -hmm. ε, από τι χώρε που ξέρουμε, α πούμε, Αγγλία, Γερμανία. Ε, πολλοί συνάδελφοι και που δουλεύουν και στην Αγγλία και στη Γερμανία δεν υποχρεώθηκαν, δεν βγήκαν από τι δουλειέ του. Εμά μα επέταξαν 10.000 υγειονομικού στην πιο δύσκολη φάση κιόλα τη πανδημία. Που κανεί δεν το πίστευε ότι μπορούσε μια τέτοια κυβέρνηση να κάνει πάρει τέτοιο μέτρο. Στην πιο δύσκολη λοιπόν, φάση τη πανδημία ε, οι αρμόδιοι υπουργοί τράβηξαν το χαλί τη δημόσια υγεία κάτω από τα πόδια τη δημόσια υγεία και τη διέλυσαν. Και ακόμα το εσύ είναι διαλυμένο και δεν μπορεί κανεί να έχει λίστε πάνω από 22.000 μόνο στο δικό μα το νομό. Γύρω 22.000 άτομα περιμένουν χειρουργείο πάνω από 12 μήνε. Μεταξύ αυτών θα βρείτε και άτομα που περιμένουν για δύο χρόνια ή για τρία χρόνια. Νομίζετε ότι τα χειρουργεία γίνονται για πλάκα. Δεν γίνονται για πλάκα. Εγώ κρατάω πάντω από αυτή την εποχή την αγάπη που τους έπιασε ξαφνικά για τη δημόσια υγεία ακόμα και κάτι, κάποιοι κύριοι που γράφαν ότι πρέπει να κατεδαφιστούν τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να καταργηθεί η δημόσια υγεία μια γνωστή κυρία που είχε δουλέψει παλιά στο δούνο του και μετά όλοι μας λέγανε τι καλά που είναι τα δημόσια νοσοκομεία και ευτυχώ που υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία επίσης θυμάμαι κάποιους, ε, ήταν και γιατροί ανάμεσά τους όταν έκλεισε το λιμωδόν που λέγανε «Μα είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα να έχουμε λιμώδεις ασθένειε. Και άντε να τα λένε οι οικονομολόγοι. Ξέρετε ποιοι δεν κλείσανε, αυτοί που είναι τώρα. Τέλο πάντων. Ναι, Δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι ονόματα, αλλά μου ε, είχε κάνει εντύπωση. Και αυτοί λοιπόν, οι ίδιοι μετά οι άνθρωποι, κάνανε μια τεράστια κολοτούμπα και παίξανε την κασέτα από την άλλη ε, μεριά. Ξέρετε τι βάλανε ναι. το κατάλογο τώρα στα. Ναι. Ένα άλλο όνειρο. Εγώ αυτό που ναι. θέλω να πω και στον κόσμο αλλά και στου συναδέρφους mm -hmm. ε, να μην πέσουν στην πλόφα του κυρίου Γεωργιάδη. Θα μα πει η κοινωνία, αγαπητοί μου, εγώ είμαι χειρουργό. Θα σου πει η κοινωνία τότε, τώρα που σου δίνει ε, το σύστημα ένα ε, λίγο τυράκι, του γιατρού. Γιατί κανονικά έπρεπε το εσύ να πληρώνεται γιατροί σαν άνθρωποι, α πούμε, και όχι όπω πληρώνεται τώρα. Ε, θα κάθεσαι. Ε, Μιλάμε τώρα για τον παπα ή το Ιπποκράτειο. Στον παπα από τι 12 αίθουσε ε, λειτουργούν το πρωί μόνο οι 4 και στο Ιπποκράτειο πάλι από τι 12 λειτουργούν μόνο οι 5. Δηλαδή έχουμε ένα 40% 35% 40% τη ε, 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 της δυνατότητας του που έχουν τα νοσοκομεία λειτουργούν. Στην πρωινή βάρδια θα μας πούνε οι πολίτες λοιπόν εσείς δεν μας χειρουργείτε το πρωί δεν είχατε δυνατότητα να κρατήσετε μια πρωινή βάρδια. Τώρα πώ θα μα χειρουργήσετε, ναι, Μόλις ναι, ναι. Μόλι σα δώσανε, ναι. δώσανε, λίγο τυρί, Κύριε γιατροί μου, ε, χειρουργείτε. Λέτε, ναι. Πού σα δεν τρέπεστε, Έτσι Φτρολογικά, θα μα Εγώ δεν λέω τίποτα από τα υπόλοιπα. εγώ, έτσι, πώς εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Πώ στέκει αυτό, Πώς δεν το δεν το... δε Δηλαδή δεν θα χειρουργούμε το πρωί ή θα χειρουργούμε ένα 30-40% και θα ξαναγκάζουμε είναι πολύ πονηρό, σα λέω. Και απ' την άλλη, οι γιατροί πολλοί θα ενδώσουν. Γιατί άλλοι έχουν δάνεια. Δεν βγάζει, δεν μπορεί να στείλει άλλο στο παιδί τους, τα αγγλικά, να το παιδί του στα αγγλικά. Και θα πάνε να το κάνουν το απόγευμα ένα χειρουργείο για να συμπληρώσουν το εισόδημά του. Και βλέπω ο υπουργό Χερέκα καβγαίνει, βλέπετε, λέει πόσοι δηλώνουν. Ναι. Πόσοι δηλώνουν, αλλά με πόσο πόνο. Επίσημα ο ιατρικό σύλλογο πώ το αντιμετώπισε. Και αυτοί αντέδρασαν οι περισσότεροι, γιατί πραγματικά είναι πολύ αντικοινωνικό μέτρο. Διαχωρίζει του πολίτε. Και είδα ότι και σε πρωτοσέλιδα αυτοί που μπήκαν στα απογευματινά δεν ήταν καν στη λίστα. Δεν ήταν καν στη λίστα, ήταν αυτοί που είχαν και πλήρωσαν. Γιατί νομίζω ότι μπορούν, δεν είναι και λίγα. Είναι 1800, βέβαια. Ε, είδα ε, η καρδιά είναι 2,5-2200. 2, Το πνευμό είναι 1800. Μόλι τα είδα, Ζάπα νόμιζα. Πράγμα. Νόμιζα ότι διάβαζε τιμοκατάλογο Χασαποταβέρνα. είναι τόσο, παχιάντερο τόσο, σηκώτη τόσο. Ε, Έλεω, δηλαδή. Τι θα δούμε άλλο με αυτή την νεοταξίτικη ε, δεξιά του κούλι τη Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο θα δούμε. Εγώ δεν υιοθετώ έτσι. Αυτά... Εσεί μην τα υιοθετείτε, τα υιοθετώ. Λέμε εγώ, τώρα πολιτικού χαρακτηρισμού κάνουμε για να μην παρεξηγηθούμε. Εντάξει, ναι. Ωραία, σεβαστέ οι σε απόψει όλε. Ε, θα σα λέτε... φέρω τον τιμοκατάλογο και ναι. θα δείτε. Αν δεν σα πάει το μυαλό κατευθείαν σε αυτό που πήγε εμένα, δεν μπορεί να πηγεί μόνο σε μένα. Πάντω, αυτό που λέτε είναι επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι σε άλλα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια να μην είναι αποτελεσματική. Σε εμά έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Έδωσε δικηγορική, κάποια δικηγορική ύλη να εκδίδουμε πιστοποιητικά κληρονομητήρια και ιστορίε, τα οποία εντωμεταξύ θα δίνουν στου πιο. Στου λιγότερο καταρτισμένου υπαλλήλου του Ειρηνοδικείου. Τέλο πάντων, δώσαν τώρα κάποιε δουλειέ σε κάποια δικηγορικά γραφεία και πανηγυρίζουν οι συνάδελφοι. Κατά τη γνώμη μου, τελείω λάθο. Δηλαδή, τώρα να παίρνει 30 ευρώ για να βγάζει το πιστοποιητικό, δεν θα λύσει το πρόβλημά του με την τεράστια υποβάθμιση που έχουμε φάει. Οπότε, βλέπω γενικά ότι τα βήματα είναι παρόμοια. Επικοινωνιακά, τουλάχιστον είναι πολλά χρόνια μπροστά. Πρέπει να βλέπουμε. Εκτό από το τυράκι και τη φάκα. Το δάσο το τιράκι το, το, το τυράκι το βλέπουμε εύκολα. Τη φάκα όμω δεν τη βλέπουμε και μα αφορά όλου μα αυτό. Βέβαια η κυβέρνηση φάκ. θα πει ότι ένα πρόβλημα που υπήρχε που είπατε για αυτού που έχουν λεφτά αντί κάποιο να δίνει το φακελάκι παράνομα και μαύρα κτλ. Θεσμοθετούμε μια δυνατότητα. Δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά. Δεν Στη... τα ίδια, στην αλλά, αρχή, yeah. σα είπα ότι υπάρχει yeah. μια διάσταση μεταξύ των νομοσχεδίων που κατεβάζει η παρούσα κυβέρνηση με την πραγματικότητα. Yeah. Έχει διάσταση με την πραγματικότητα. Παραδείγματο χάρη, έφερε ένα νομοσχέδιο στην υγεία για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Και πολύ καλό. και είναι... Ποιο δεν θέλει ε, να υπάρχουν ειδικέ μονάδε εντατική θεραπεία που θα αντιμετωπίζουν σωστά με θρομβόληση τα εγκεφαλικά. Ποιο δεν το θέλει. Τρελό πρέπει να είσαι για να μην δεν τα θες. Αλλά απ' την άλλη, αγαπητέ μου, δεν έχει μια εντατική όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη για να βάλει ένα, ένα παιδάκι, ένα νεογνώ. Καλά, και χτυπήσεις. αυτά που μα λέγανε ότι έχουν ανοίξει περισσότερε εντατικέ λοιπά Τώρα, τώρα, δεν... τώρα θα ναι. μου πείτε ότι λαϊκίζω όπω μου λένε οι μερικοί. Όχι, θα σα πω: ναι. Πάντε μια βόλτα στο παπανικό λαό απάνω. Οι μονάδε που βάλανε είναι κοντέινερ. Τέτοια κοντέινερ. Γι' αυτό και έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Άμα δείτε τη μελέτη Λίτρα, που είναι δικό του, είναι από το, ναι, ναι. απ την έδρα του κ. Τσόδρα, ναι. έβγαλε, έβγαλε αποτέλεσμα. Ακούστε, αποτέλεσμα: 97,7% θνητότητα σε όσου διασωληνώθηκαν και ήταν εκτό εντατική. 97,7% θνητότητα δεν υπάρχει ούτε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ε, στο εκτελεστικό απόσπασμα είναι και στο 96%. Κάποια σφαίρα δεν. Κάποια σφαίρα, ναι, οι φαντάροι ρίχνουν στα πόδια μερικοί να σκοτώσουν και γλιτώνει κάποιο. Εδώ δεν γλιτώνει κανεί. Ναι. Και, και τέτοιε εντατικέ που κάναν και επέρονται κιόλα. Επέρονται. Εγώ του είδα. Λέω, κατά πού δεν ξέρω τι να του πω με λόγια, δεν μπορώ να του αντιμετωπίσω. Εδώ θέλει με άλλο τρόπο. Ε, για τέτοιε εντατικέ να τι αποδεχτώ στον πόλεμο τη Ουκρανίας. Στην Ουκρανία βάλε εντατικές, κοντέινερ πηγαίναμε. Εμεί τα βράδια βάζαμε σωλήνε μπιλάου στου uh, άτυχου αυτού ανθρώπου που προσβλήθηκαν. Αλλά μέσα σε κοντέινερ μπορεί να, να προσφέρει εντατική φροντίδα. Αυτό και το λέει στον λαό ότι αυξήσαμε τα κρεβάτια τη εντατική και χαίρονται. Και ένα έτσι χαρακτηριστικό των καιρών μα είναι ότι πλέον αναλαμβάνουν θέσει με καθαρά πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή τώρα πάει ο άλλο υπουργό υγεία και δεν έχει καμιά σχέση με την ιατρική. Ή παίρνουν τον μικροβιολόγο, τον κάνουν υπουργό δικαιοσύνη. Κάθεται και διαβάζει απλά. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει την πρώτη δουλειά. Στιγμή, κάποια στιγμή, τώρα μιλάω γενικά έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει και αυτό να το δούμε, Γιατί εντάξει, καλή η επικοινωνία, καλά τα δελτία και εκπομπέ στα μεγάλα Έχει... κανάλια, αλλά πρέπει να μένει και κάτι στο τέλο Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σα πω ένα παράδειγμα πάλι. Ε, Όπω σα είπα, δεν είμαι όχι αντιεμβολιαστή, είμαι γιατρό. Που πιστεύω και οι καθηγητέ μου είναι τη ζωή και ξέρουν ότι είμαι. Ξέρω ιατρική. Μα εφώναξαν προχθέ πάλι από την Επιτροπή των Κοινωνικών Υποθέσεων ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδης για να μιλήσουμε για την στρατηγική κιόλα του καρκίνου της, του τραχύλου τη μήτρα. Έχετε ένα λεπτό ή να πάμε σε άλλο. Όχι, θα τα πούμε. Γιατί ναι, είναι ναι. πολύ σπουδαίο αυτό. Ο, ο, το, το καρκίνο με του τραχύλου τη μήτρα. Ε, πεθαίνουν γύρω στι 270 με 300 Ελληνίδε το χρόνο από αυτό. Και εγώ περίμενα να ακούσω μια σοβαρή. Ε, λέω, είμαστε στον 21ο αιώνα. Ε, θα περίμενα να ακούσω για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Ότι θα κάνει γυναικολογικά ιατρία για να προσέχονται οι γυναίκε. Θα ορίσει το τεστ Παπα-Νικολάου που το εφήβρε Έλληνα. Έλληνα yeah, ο Γιώργο Μανικόλα, που έσωσε όχι εκατομμύρια δισεκατομμύρια γυναίκε στην πορεία του χρόνου. Ε, ότι θα, θα, θα γίνει διαφωτισμός στα σχολεία ότι ε, να μην τα κορίτσια να μην έχουν πολλαπλούς συντρόφους να μην γίνεται πολύ άγγερα πολύ νωρίς σεξουαλική επαφή όλα αυτά και τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι μαζέψαν δύο τρεις συνταξιούχους καθηγητές κτλ και, και, και γιατί μας είπαν μόνο μόνο κυρίες και κύριοι ακούστε το δεν δώστε τα αυτά και σας ακούστε το με τι ενδιαφέρεται το Υπουργείο Υγείας. μόνο ασχολήθηκε η στρατηγική εθνική για τον του τραχύλου της Μήτρας με το εμβόλιο του HPV. Μόνο με το εμβόλιο. Παιδιά, καταργήσαμε 150 χρόνια ε, ιατρικής εμπειρίας από σοβαρού επιστήμονε, από τον Γιώργο Παπανικόλα και όχι μόνο. Και όχι μόνο για να πούμε ότι σωθήκατε άνθρωποι του Θεού, κάντε το εμβόλιο αυτό, αγόρια και κορίτσια, και θα τελειώσουμε από, το καρκίνο του τροχιού τη μήτρα. Που είναι μέγα ψέμα, να ξέρετε, γιατί αυτό το εμβόλιο είναι μόνο το 50% των στελεχών του HPV vários Human Papillary varios, δηλαδή. Ε, αυτή Προσβάλλουν τα γεννητικά όργανα και δημιουργούν σε το χρόνο ε, καρκίνωμα του τραχύλου της μήτρας. Αλλά τα εμβόλια, όπως ξέρετε, δεν είναι νεράκι Στη διεθνή βιβλιογραφία ξέρουμε ότι και αυτά έχουν τι ανεπιθύμητε ενέργειε όπω είναι τα νευρομυϊκά προβλήματα, τα αιματολογικά προβλήματα, τα καρδιολογικά προβλήματα. Αν εμβολιάσουμε δηλαδή συλλήφδη όλα τα αγόρια και όλα τα κορίτσια που είναι πολλέ πολλέ χιλιάδε, φανταστείτε ότι δεν θα είναι μόνο 300 τα προβλήματα. Όπω σα είπα, αν θυμάστε στην αρχή, σα είπα ότι γύρω στι 270 γυναίκε πεθαίνουν. Το χρόνο, μπορεί, ναι. το χρόνο μπορεί να έχουμε περισσότερου θανάτου. Δηλαδή, έλεο πια. Θα ξεχάσουμε όλη την ιατρική και θα, συ, και θα συμπυκνώσουμε την ιατρική σε ένα εμβόλιο, σε μια καψούλα για να κάνουμε τους dealers εταιρείε. Εγώ αυτό ήθελα να σας πω και να τα καταγγείλω. Ο κόσμο να ξυπνήσει. Δεν είναι, δεν είναι, είναι πονηρά τα πράγματα. Μέχριστα. Διαγράφεται Ωραία. Διαγράφονται επιστήμες μόνο κονδυλιάς. Ωραία. Δυστυχώ δεν το κατέχω αυτό το αντικείμενο. Ελπίζ, ελπίζω να σα έδωσα να καταλάβετε όμω μέσα σε άκρη. Νομίζω ότι κάποια χρόνια τα για τα απογευματινά ιατρία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Δυστυχώ έχουμε περάσει τι ε, δύο Θα κάνουμε έτσι μια. Ακόμα εκπομπή στο στούντιο να μα πείτε έτσι κάποια πράγματα συγκεκριμένα έτσι που τα κατέχετε, γιατί είστε και ε, γιατρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ε, να ε, ευχαριστήσω, να με συγχωρέσετε για την ένταση, αλλά πραγματικά θέλω, θέλω να επικοινωνήσουμε μερικά πράγματα στον ελληνικό λόγο, γιατί εμάς δεν μα δίνεται ευκαιρία. Η νίκη είναι από, π, από παντού αποκομμένη, γιατί είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, εμεί εδώ γενικά δεν κόβουμε κανέναν. Και δεν ακολουθούμε yeah. τη συστημική ρότα. Όποιο yeah. έχει άποψη, είτε συμφωνείτε, διαφωνείτε. Γι' αυτό και όποτε μα καλείτε, θα είμαστε δίπλα σα. Θα είμαστε να σα λέμε την πάσα αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε τώρα υποχρεωτικά το, το διαλυματάκι μα για τι δύο και επανερχόμαστε και το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή όπου θα βγάλω και γραμμέ. Καλησπέρα λοιπόν από το Λίμπερο 107,4. Είμαι ο Δημήτρη Οργανό με τι Επισημάνσει. Πολλά θέματα έχουμε σήμερα. Τώρα θα πιάσουμε και ένα ακόμα. Από ό,τι βλέπω, έχουμε ήδη δύο γραμμέ. Ας βγάλουμε τους ακροατές να μην περιμένουν. Παρακαλώ. Κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα. Επίσης. Γεια σας. Τιμή μας. Έπρεπε να το κρατήσετε για το... Τι να κάνω, δεν μπορώ. Αν είχα πέντε ώρες εκπομπή. Ναι. Εγώ με την εμπειρία τεράστια που έχω, την πολιτική φυσικά, γιατί δεν είμαι επιστήμονας, ένας αγνός, πολιτικός και εξαιρετικός από ό,τι γνωρίζω επιστήμονας. Ήθελα να το ρωτήσω γιατί είναι μετανάστες ή λαθρομετανάστες και δεν είναι λαθροεισβολής. Και πρέπει να σας πω, για να το ξέρετε κι εσείς, είμαι ο μοναδικός από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων που δέχτηκα μήνυση γιατί αποκαλώ αυτούς τους ανθρώπους λαθροεισβολής. Το ερώτημα που ήθελα να κάνω στον γιατρό. Ναι. Και θέλω να μ' ακούει είναι ότι επειδή το πρόβλημα με του αναισθησιολόγου πάει εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια. Ναι, είναι φοβερό 4 -4. αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω αν μου είδατε, ο, του, είπ, του, είπαν του Άδωνη ότι. Ανθρω... Ναι, ανθρώπινα του λένε, με βάση τα πρωτόκολλα τα ιατρικά, δεν μπορεί κάποιο πέρα από κάποια ώρα να κάνει τον αναισθησιολόγο. Υπάρχει ένα ρίσκο και του είπε, εντάξει, γενικά η εγχείρηση έχει κάποιο ρίσκο. Από ότι ε, κυκλοφόρησε το διαδίκτυο τουλάχιστον. Ο Άδωνη ο, δηλαδή, ο, ο φίλο μα, ναι πριν λίγο διάστημα, έκανε μία δήλωση ότι στην Ελλάδα έχουμε τους πιο έντιμους πολιτικούς. Α, ναι. Σε παρέδει το βάζω αυτό. Πιθανόν, μπορεί. Το, ε, το ερώτημα ήθελα να πω, ναι, μπορεί. Ε, το ερώτημα είναι, ε, το μπορεί να το συμπληρώσω λέγοντας ότι στην Ελλάδα η αλήθεια είναι η φυλακισμένη. Η αλήθεια είναι η φυλακισμένη, είναι φυλακή. Θα το ερώτημα πάει. που ήθελα να θέσω στον κύριο α, Νίκο Παπαδόπλου είναι και γιατί δεν προσλαμβάνουν για κάποιες επεμβάσεις και μάλιστα επίκουσες από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να είναι μόνιμοι γιατροί. Κατά αποκοπή με ένα μεροκάματο να προσλαμβάνουν ιδιώτες σαν Είναι δυνατόν 8 μήνες, έχω προσωπικά θέματα, 8 μήνες για μια κύλη. 8 μήνες. Άρα τι του λένε τράβος στο ιδιωτικό τομέα. Μην σε κρατάω. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια, κύριε Αλέξανδρο. Ευχαριστώ. Να είστε, να είστε, καλά. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Να με ακούτε. Βεβαίω, σα ακούμε, παρακαλώ. Ε, κύριε Αλβανέ, συγχαρητήρια για την εκπομπή σα καταρχά. Ευχαριστώ. Σα παρακαλώ, ήθελα να γίνετε μία ερώτηση στον γιατρό για το εμβόλιο. Ναι, Έφυγε. Εμβόλιο. έφυγε δεν τον... ήτανε, είναι, είναι, μέχρι, μέχρι τι δύο ήταν. Ε, ήθελα να ρωτήσω ναι. ε, όταν κάποιο δεν έχει κάνει το εμβόλιο μικρό ανεμογλογιά ναι. και έχει περάσει ανεμοβλογιά όταν ήταν 18 ετών, μεγάλο. Ναι. Αν τώρα πρέπει να κάνει το, να έρθει τα, το εμβόλιο έρθει τα ζωστήρα. Ναι. Πραγματικά, Είναι μακάρι να μπορούσα ερώτηση. να σας δώσω απάντηση. για τόσο δεν είμαι. Πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να σα δώσω τέτοια, τέτοια απάντηση. Πάντω, ο κύριο Παδόπλος έχει ιστοσελίδα ας πούμε και τα λοιπά μπορείτε άμα τον γκουγκλάρετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του Βεβαίω, Παπαδόπουλο, το μικρό του είναι. Παπαδόπουλο Νικόλα είναι βουλευτή τη Νίκη. Καταρχήν στη Βουλή, άμα μπείτε, στην ιστοσελίδα τη Βουλή, έχει τα βιογραφικά, τι διευθύνσει, τα τηλέφωνα από όλου του βουλευτέ για να επικοινωνήσετε. Οπότε μπορείτε να το στείλετε και θα σα απαντήσει. Απλά τώρα για πρακτικού λόγου η εκπομπή. Ε, αν είχα τέσσερι ώρε, θα τον κρατούσα παραπάνω, όπως είπε και ο κύριος Σομιάδης, αλλά δεν έχω. Δυστυχώς είναι δύο ώρες και ήδη ανακατεύουμε πολλά πράγματα και τα προλαβαίνουμε οριακά. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλβανά. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Επίσης, αυτά. Λοιπόν, ε, γενικά, το πρόγραμμα της εκπομπή μου το βγάζω μια εβδομάδα δέκα μέρες πριν, τη θεματολογία. Τώρα, κάναμε κάποιε παρεμβάσει με την επικαιρότητα με την κοπέλα που δολοφονήθηκε μπροστά από το αστυνομικό τμήμα. Το οποίο εντάξει δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο. Και θα κάνω και κάποια εκπομπή ειδικότερη για τα θέματα που σα είπα για την Ελλάδα. Αυτά που διάβασα σήμερα στι εφημερίδε. πάει όλο να κάνει μήνυση και του λένε: Δεν κάνουμε συλλήψει, πάρε το 100. Αν είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω, ότι κυκλοφορούν εσωτερικά έγγραφα που λένε ότι αποθαρρύνεται του πολίτε να κάνουν μηνύσει και τέτοια, θα θέλω λίγο να ακούσω και μια άποψη και από κάποιον συνδικαλιστή τη Αλλά. Λοιπόν, θα, το, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Τώρα, όπω είχα πει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω λίγο να πούμε ορισμένα πράγματα για το Airbnb. Είχαμε κάνει κάποιε νήξει την προηγούμενη Κυριακή με τον κύριο Γιώργακο. Τώρα, σήμερα φιλοξενούμε πάλι το συνήθι ύποπτο ε, ε, σύμβουλο στην αγορά, τον κύριο ε, Βαγγέλη Τσικρίκη. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σοκράτη. Έχουμε πάλι γραμμούλα, Βαγγέλη, θα μου επιτρέψει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, για να βγάλουμε και μια γραμμή ακόμα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, αναρωτιέμαι για τη δίκαιη και τη δικαιοσύνη ενό κράτου δίκαιη ανταπόκριση. Σε τι Στο ότι ουσιαστικά Για 30 ολόκληρα χρόνια 30 ολόκληρα χρόνια Το 1 τρίτο Της αμοιβής Δηλαδή στον ένα μήνα Τις 10 μέρες Της δίνουμε στο κράτος Που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα Τα δίνουμε για να μπορέσουμε Να είμαστε τουλάχιστον Σε καλή α, Αντιμετώπιση μιας α, Κάποιου προβλήματος υγείας Αφού λοιπόν δώσουμε όλα αυτά τα χρήματα, ζητάμε και μια σύνταξη. Τη σύνταξη τη μειώνει κατά 50% με το έτσι θέλω. Πράγμα και αυτό πόσο συνταγματικό είναι. Αλλά σου λέει τι, ότι για να μπορέσεις να ε, έχεις πιο γρήγορα την υγεία σου ή αν ποτέ έχεις την υγεία σου περιμένοντας τρει μήνες, πρέπει να έχεις και άλλα λεφτά να δώσεις. Εννοείται. Αυτό είναι τραγικό. Ζητάει από μας να είμαστε νομοταγείς, να είμαστε νομότυποι, να, να, να ακολουθούμε ε, σωστά τα βήματα και το κράτος τι κάνει για μας. Και το ωραίο είναι, γιατί δυστυχώς υπάρχει και χειρότερο, όταν πας ε, σαν ΕΟΠΗ να κάνεις μια εξέταση εκτός, γιατί μέσα τα νοσοκομεία έχουν χάσει κάθε δυνατότητα ε, του να κάνουν μια εξέταση. Πας λοιπόν σε ένα εξωτερικό και λες, έχω εωπή. Σου λέει, σε ένα μήνα. Λες, ε, έχω ασφάλεια από, ξένει, από ιδιωτική ασφάλιση. Σου λέει, σε μια βδομάδα. Και άμα πεις πληρώνω μετρητά, σου λέει μια μέρα. Δηλαδή πηγαίνει σκαλάκι. Ή θα πρέπει να τους με μετρητά για να το κάνεις άμεσα, αν επήγεσαι, ή αν έχεις άλλη ασφαλιστική θα το κάνεις κάπως ενδιάμεσα. Αλλά αν είσαι αυτός που πληρώνει το 1 τρίτο των χρημάτων που δικαιούται κανείς για τη δουλειά του, θα το κάνει μετά από ένα μήνα, αν θα ζει. Δυστυχώς αυτή είναι η τραγικότητα μιας κατάστασης που την αποδεχόμαστε. εκείνη το χειρότερο. Ναι, πολλά Δυστυχώς αποδεχόμαστε. Πολλά αποδεχόμαστε. Γεια Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην επόμενη γραμμή. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν θα σα απασχολήσω για πολύ. Μόνο για αυτό το θέμα, το, το, θέμα που πιάσατε με την αστυνομία που λέτε ότι για καταγγελία είτε για μήνυση. Τα λέει τώρα, άμα δείτε την καθημερινή όμως... ή το βήμα. Λίγο, άμα, άμα δείτε την καθημερινή το βήμα σήμερα τη Κυριακή. Είναι κατα, Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν πίστευα και εγώ ότι θα μπορούσαν να τα λένε επίσημα. Προσωπικά τι μου έχει τύχει. Ναι. Ενώ ξέρουμε ότι ο νόμος για τα ζώα, δηλαδή για, για... φωνάει στην αστυνομία, έτσι, ναι. και είναι ότι αυταπάγκελτη... οι... Οι... οι ίδιοι θα, ναι, θα ναι. κινήσουν οι ίδιοι τις διαδικασίες για, όλα... για, τα... για το όλο θέμα, είτε για κακοποίηση, είτε για οτιδήποτε. Όταν έναν έχει τύχει περίπτωση, την οποία φώναξα με μάρτυρες, με όλα και χωρίς καταγγελία δεν κάναν τίποτα. Εν τω μεταξύ, αν πας να κάνεις την καταγγελία, έχει χαθεί το... <χάση> χάθηκε η Δηλαδή, παράδειγμα, όταν είναι αδέσποτα ζωάκια, ο άλλος τα κακοποιεί ή τα κάνει, άμα μέχρι να κινήσεις τις ώρες διαδικασίες, αν αυτοί δεν κινηθούν εκείνη και τη στιγμή επιτόπου να κάνουν τη δουλειά τους, χάθηκε η όλη η ιστορία, καταλαβαίνετε. Εγώ δεν μπορούσα να φύγω όλες διαδικασιες το σημείο, γιατί έπρεπε να προσέχω. Ναι. Και μου ζητούσαν εμένα να πάω να κάνω καταγγελία, να πάω να κάνω μήνυση. Αλλιώ λέει καλά. δεν μπορούμε να κινήσουμε κύριε τι διαδικασίε, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι να, να τρελαίνεσαι. Αν δείτε, άμα Δηλαδή, Φεύγοντα είσαι... από το σημείο στα πέντε λεπτά θα είχαν εξαφανιστεί τα ζώα. Τάξε. Θα τα είχαν. Δηλαδή άλλη άμα... δεν έχαζε. Άμα είσαι γιδοβοσκό και σου βάζουν yeah. πρόστιμο, σου λένε άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται άγνοια νόμου στα... 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 αστυνομικά όργανα. Είς, με συγχωρείτε, είναι σαν να φωνάζει κάποιον και να λε ότι κοιτάξτε εδώ πέρα θα, σκο... θα σκοτώσουν άνθρωπο και σου λέει κύριε πάντε κάντε την καταγγελία ας πούμε μισή ώρα φυγέτε, μία ώρα πού θα πάτε κάντε την καταγγελία και μετά θα το αναλάβουμε εμείς <laughs> δηλαδή αφού σου λέω ρε άνθρωπο τίσαι, είναι θέμα δευτερολέπτου να εξαφανίσουν άνθρωπο να εξαφανίσουν ζώο και μου λες να πάω να κάνω καταγγελία πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται ναι. λοιπόν αυτά Ωραία. τι να πω δεν ξέρω είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πέραν της λογικής. Δεν υπάρχει λογική. Προβλέπεται από τον νόμο και το ίδιο, ο ίδιο ο νόμος, οι ίδιοι οι άνθρωποι που τηρούν τον νόμο, σου λένε άλλα. Έτσι, Τι ναι. να πω, δεν ξέρω. Ωραία. λοιπόν, ευχαριστούμε για την... Για ε, ε, τον ευχαριστούμε τον ακροατή για την παρέμβαση Έχουμε άλλη γραμμή τώρα Ωραία, λοιπόν, για να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα Καλησπέρα Βαγγέλη Τσικρίκη Ευχαριστώ για την πρόσκληση Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές ε... Λοιπόν, Εγώ ευχαριστώ. Θέλω λίγο να θίξω το θέμα του Airbnb. σω κάνουμε και μια εκπομπή ακόμα πιο άνετη. Το είχα θίξει λίγο έτσι πάνω-πάνω την προηγούμενη Κυριακή. Είχε μια δικαστική απόφαση στη Θεσσαλονίκη, η οποία τελεσυνδίκησε, ε, σύμφωνα με την οποία επαγγελματικό χώρο, στον οποίο δεν είχε συμφωνήσει το 51% τη οικοδομή και δεν τηρούνταν κάποιε προποθέσει, ε, όταν τον έκανε κάποιο Airbnb, προσέφυγαν οι υπόλοιποι ένοικοι τη. Ε, Οικοδομή και το σταμάτησαν. Βέβαια, αυτό δεν λέει τίποτα. Η ίδια περίπτωση μπορεί από άλλο δικαστήριο να κρυθεί διαφορετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση έθεσε ρε παιδί μου κάποια θέματα γιατί αυτή τη στιγμή το Airbnb στην Ελλάδα είναι μια ανθούσα βιομηχανία. Και θέλω λίγο έτσι να μα πει και κάποια στοιχεία αν τα έχει ε, ε, πρόχειρα. Και να πούμε κάποια έτσι γενικά πράγματα για να διευκολύνουμε ε, έναν μέσο άνθρωπο καταρχήν Υιδιώτη, ιδιώτη. Πώ μπορεί, ναι, δηλαδή... μπορεί να το κάνει. Που ένα εξοχικό. Ακριβώ. Πώ μπορεί να το κάνει grosso modo, και άμα τον ε, συμφέρει για να έχει κάποιο κέρδο. Αν πρακτικά δηλαδή αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, ε, να πούμε λίγο ότι το θέμα του Airbnb αρχίζει. Συνδυάζεται μάλλον και με το θέμα της Golden Visa. Έχουμε, δηλαδή αυτά τα δύο εμπλέκονται με τις αυξήσεις. Είναι Ωραία. ένα θέμα δηλαδή που θέλει, ε, τρέχει ταυτόχρονα και επηρεάζει το ένα το άλλο. Ναι. Τώρα, ε, όσον αφορά το Airbnb, να πούμε έτσι, ιστορικά ξεκίνησε από το 2007 περίπου. Ήταν τότε, αν θυμόμαστε όλοι, κάποιες ταινίε που βλέπαμε στη, στο σινεμά. Που, αν δεν μπορούσε να, να πας διακοπέ, έπρεπε να, να βρει έναν άλλο και να ανταλλάξει τα σπίτια. Αυτό που λέγανε κάποια στιγμή, το κάναν λίγο τα ξενοδοχεία, είχαν βγει κάποια τέτοια προγράμματα και έτσι ξεκίνησε σιγά-σιγά το Airbnb είδαν ότι ήταν κάτι φοιτητέ και έπρεπε να του μεταφέρουν σε ένα χώρο συγκεκριμένο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Στην πορεία εξελίχθηκε και γιγαντώθηκε σε απίστευτο βαθμό. Εμεί το ζήσαμε σαν χώρα αυτό με την ουσιαστικά άρχισε να μπαίνει στη ζωή μα. Ένα λόγο ήταν. Ε, η αύξηση του, του έμφυα. δηλαδή όταν εμφανίστηκε το έμφυα, το έτιδε που λέγαμε πιο πριν, όλο αυτό δηλαδή το σκηνικό που άρχισε να μπαίνει ένα φόρο στα ακίνητα. Οπότε, αν θυμηθούμε μέχρι τότε, κάποιο είχε ένα ακίνητο, το έδινε σε έναν ε, φοιτητή να τον νοικιάσει ή το καλοκαίρι είχε το σπίτι του και είχε ένα άλλο διαμέρισμα που το νοικιαζε στη, στη Γαλλική δική. Του πλήρωνε ένα ποσό, περνούσε όλο το σόι από εκεί και ήταν όλα καλά. Δηλαδή, κάναμε τι διακοπέ, τα μπάνια που λέγαμε του λαού και λοιπά. Μόλις μπήκε όμως το ETV, ε, μετά έγινε το έμφυα. Ε, αν θυμάστε ήταν ένας νόμος που ξεκίνησε από τον Καραμαλή δεν, ε, και ξαφνικά μπήκε στην εποχή των μνημονίων στην κυβέρνηση Παπαδήμου μπήκανε τέσσερα ETV. Ε, τα οποία αυτά συμπτύχθηκαν μετά με ένα ε, ποσό δηλαδή κρατήθηκαν αυτά τα τέσσερα, μειώθηκαν και εμφανίστηκε το ένφια ε, στην κυβέρνηση του Σαμαρά ναι. και από εκεί και πέρα Πιο πριν βέβαια το, είχε βάλει, το είχαν βάλει και στο ρεύμα και όλα αυτά που ζήσαμε κλπ. Αυτό αυτόματα αύξησε να δημιουργεί θέματα ότι αυτοί που είχαν σπίτια δεν μπορούσαν να τα διαχειριστούν πλέον. Δηλαδή, γιατί πήκαν κάποιοι φόροι. Οπότε, δημιουργήθηκε η ανάγκη ότι πρέπει πάστιση να τα, να τα αξιοποιήσουν, είτε να τα νοικιάζουν, είτε τι μέρε που δεν πηγαίνουν αυτοί να ναι. βρουν ένα τρόπο να μπορούν να βγάζουν κάποιο εξτρά εισόδημα. Έτσι έγινε α πούμε η οικονομία του διαμοιρασμού ουσιαστικά δίνει το Airbnb δηλαδή ότι τη στιγμή που εγώ έχω ένα ακίνητο και περιμένω να πάω το καλοκαίρι για 10 μήνες το υπόλοιπο διάστημα για 10 ημέρες συγγνώμη αυτό είναι δηλαδή, η δυνατότητά μου πλέον. Παλιότερα κάναμε τρει μήνε διακοπέ. Αυτά τελειώσανε. Και το υπόλοιπο διάστημα δεν μπορώ εγώ αυτό το ακίνητο να το αξιοποιήσω με κάποιο τρόπο. Και έτσι εκεί αρχίσαν σιγά σιγά αυτέ οι πλατφόρμε να αναπτύσσονται. Η πρώτη ήταν η Airbnb και έκανε και το όνομα. Εντάξει, πάντα Ξεκινάνε οι Αγγλοσάξονε και ακολουθούν οι Ολλανδοί. Mm. Η επόμενη ήταν η, η Booking. Αυτέ οι δύο πλατφόρμε. Σιγά-σιγά ο κόσμο, όπω ήταν, έβαζε τα στοιχεία του ακίνητου, όπω έβαζε τα στοιχεία στο Facebook, λέγοντα να δουν και ξαφνικά έσαι να βλέπουν ότι χτυπούσαν κάποιε ζητήσει. Έτσι, δειλά-δειλά, χωρί να ξέρει νομικό πλαίσιο, τι θα γίνει, τι θα κάνει. Mm. Ε, ένα πράγμα που έδωσε μια έκρηξη πλέον ήταν τα Capital Controls. Εκεί ξαφνικά πολλοί άνθρωποι μείνανε χωρί. Δουλειά, εισόδημα κτλ. και, και βρεθήκαν με ένα ακίνητο στη Χαλκιδική. Λέω τώρα κάποια παραδείγματα. Μπορεί να αγγίξουν κάποιου, κάποιου άλλου όχι. Αλλά προσπαθώ να πιάσω ότι και την τοπική περιοχή, εδώ δηλαδή τι συνέβη και στην περιοχή μα. Οπότε ξαφνικά ο άνθρωπο έμεινε χωρί χρήματα και λέει: Τι, έχω, έχω το, το ακίνητό μου, το βάζω στι πλατφόρμε αυτέ. Και μολι προκύψανε προκύψαν κάποιε ζητήσει, άρχισαν σιγά-σιγά να λένε: Ωραία, τι πρέπει να κάνω μετά να το εξελίξω. Είδαν ότι περίπου τα χρήματα αυτά ήταν πολύ καλύτερα. Θα πούμε ότι υπάρχει μια αναλογία σε αυτό, αν αξίζει όχι να κάνεις το Airbnb. Ουσιαστικά ναι. είναι τρία προς ένα. Δηλαδή σαν ιδιώτης, αν βγάζεις, ξέρω εγώ, 500 ευρώ, λέμε ένα τυχαίο παράδειγμα, ναι. από ένα μίστομα. όταν θα κάνεις Airbnb, σε συμφέρει αν και εφόσον φτάσεις στα τριπλάσια χρήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα αυτό βέβαια ελοχεύει πολλούς κινδύνους, θέλει προσοχή και διάφορα θέματα. Αλλά ο κόσμο έτσι το ξεκίνησε, λίγο από το εξοχικό του, λίγο μετά από κάποιο άλλο ακίνητο. Κάποιοι παναχωρούν, μετά κουράζονται, ε, του ταλαιπωρούν η όλη διαδικασία. Άλλου του αρέσει αυτό. Δεν είναι όλου για όλα. Δηλαδή, αν έχει ένα ακίνητο για παράδειγμα στη Χαλκιδική, στο πρώτο, πρώτο στη θάλασσα, εννοείται, σε συμφέρει να το κάνει ε, ε, αυτό που λέμε α πούμε γενικά Airbnb. Δηλαδή, αν το νοικιάσει του καλοκαιρινού μήνε. Ε, όχι να το νοικιάσει, δηλαδή σε ζώα, να το νοικιάσει κανονικά, δηλαδή όσο γίνεται με χρονικά διαστήματα. Αν έχει ένα ακίνητο όμω που είναι στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη και είναι σε, στη, με τη μεγάλη ανάγκη που έχουμε οι φοιτητέ για, για, για να νοικιάσουν ακίνητα, εκεί είναι πιο εύκολο και πιο ξεκούραστο. Αν δεν είναι και η βασική σου δουλειά αυτή, να δουλέψει το ακίνητο αυτό, όχι με τον τρόπο του Airbnb, να το δουλέψει με τον κλασικό τρόπο. Άρα λοιπόν. Αβέβαια, σε όλα αυτά παίζει βέβαια η τοποθεσία ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει η ζήτηση που υπάρχει, αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από εκεί και πέρα σε τι κατάσταση είναι το ακινητό σου. Αν το φτιάξει παράδειγμα για σένα, αλλά δεν σε βόλεψε και είναι ε, καινούριο σχετικά περιποιημένο, δεν θέλει πολλά πράγματα να συμβούν μέσα, τότε πολύ εύκολα μπορεί να περάσει σε αυτή τη διαδικασία. Να το ανεβάσει σε κάποιε πλατφόρμε ή σε κάποια άλλα site, σε κάποια πόρταλ που λένε κλπ. και λοιπά, να δει τι μπορεί να συμβεί και να κρίνεις στην πορεία αν σε συμφέρει ή όχι. Τώρα εννοείται ότι όλα αυτά έχει μπει και το κράτος, τα δηλώνει κανονικά, υπάρχει ανεξάρτητα αρχή δεδομένων, παίρνει αριθμό μητρώου και απλά μπήκανε κάποιοι νέοι όροι από εδώ και πέρα. Τώρα λίγο που αλλάζουν τα, ξανά τα δεδομένα. Ναι, είχανε οι αλλαγές, δηλαδή πείτε Ενεργοποιήσαν ναι. στην... Αυτό είχε συμβεί επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το είχαν βάλει. Είχαν βάλει κάποιου όρου ότι θα πρέπει να είναι maximum 90 ημέρες Ένα ναι. είναι αυτό. Και αυτά τώρα τα προχωρεί αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή τα υλοποιεί. Το άλλο που ήταν είναι ότι θα πρέπει να έχεις δύο ακίνητα αναοικιακό αφημί. Άλλο αν έχει εταιρεία. Αν έχει εταιρεία, αυτό είναι άλλη ιστορία. Μπορεί να έχει περισσότερα ακίνητα και περισσότερο χρονικό διάστημα. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμο. Αλλά ένα απλό ιδιώτη ναι. πρέπει να ξέρει ότι έχει δικαίωμα για 90 ημέρε ναι. μέσα στον χρόνο. Αυτό σημαίνει και βραχυχρόνια μίσθωση. Ουσιαστικά ήταν κάτω του χρόνου. Τώρα πλέον η βραχυχρόνια μίσθωση σημαίνει για τον ιδιότητα 90 ημέρε. Αυτό πρέπει να ξέρει. Και το άλλο που είπαμε είναι ότι πρέπει να έχει να κάνει ότι ε, είπαμε 90 ημέρε. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει ουσιαστικά όλα αυτά να σαν διαδικασία να, το, να μπορέσει να λειτουργήσει. Ε, Έχοντα το χρονικό περιορισμό αυτών και τα δύο, ακίνητα αυτά τα δύο είναι πλέον οι περιορισμοί αυτοί. Οπότε, πρέπει να τσεκάρει δύο και τρει και πέντε φορέ. Αν θα πρέπει τελικά να κάνει την αλλαγή από μακροχρόνια μίσθωση, να το περάσει σε βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή αυτά έτσι σε γενικέ γραμμέ. Ε, τώρα, από εκεί και πέρα, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα πώ ε, ε, ξεκίνησε όλο αυτό. Υπήρχε κόσμος που στην αρχή το έκανε, δηλαδή το ανέβασε τη πλατφόρμες, είδε ότι είχε μία ζήτηση, δύο, ξέρω εγώ, εμφανίστηκαν κάποιοι άνθρωποι είτε από το εξωτερικό είτε από τα Βαλκάνια, επειδή εμείς έχουμε την πρόσβαση εδώ πολύ εύκολη που είναι, εμάς μας βοηθάει ε, ότι έρχονται και με το αυτοκίνητό τους και τα λοιπά, πολύ πιο εύκολα και έτσι σιγά σιγά είπαν ότι είδαν ότι τα χρήματα, ότι ξέρω εγώ, τους βολεύουν αυτά, βέβαια, Κάποια πράγματα πρέπει να τα οργανώσεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις ένα σπίτι όπως είναι στα χάλια του ή τέλο πάντων αυτό που είναι για σένα δηλαδή, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα βελτιώσει άμεσα. Το πρώτο που θα σου ζητήσουν είναι το ίντερνετ, το οποίο πρέπει να τρέχει. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα σου ζητήσουν είναι να, να πάρουν κωδικού ίντερνετ. Το άλλο που θα κοιτάξει είναι να βάλει ένα αντιλεκτροπληξιακό, να μην πα κανεί άνθρωπο τίποτα κλπ. Δηλαδή, να μπορούν να, αν τυχόν βάλουν πολλέ συσκευέ ή φορτίσουν δύο-τρία κινητά ταυτόχρονα που θα μπουν μέσα, μην πέσουν οι ασφάλειες και τρομοκρατηθεί ο κόσμος, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα... Ε, μάλλον αν πέσουν και πρέπει να πέσουν, για αυτόν τον λόγο να πέσουν. Δηλαδή να βάλει δηλαδή, κάποια πράγματα ναι. και από εκεί και πέρα θα πρέπει ναι. να έχει και κάποιον ο οποίο να σου καθαρίζει το σπίτι. Είτε θα είναι κάποιο που θα κάνει μια συνεργασία, ναι. ή κάποιοι λένε ότι εμεί μπορούμε να τα κάνουμε, ή μα αρέσει, ή μα αρέσουν οι καθαριότητε, ή, ή ξέρω εγώ, ή η μα αρεσει η μα αρεσουν οι καθαριοτητε η ξερω εγω η η γυναικα μου θα το κάνει αυτό κλπ. Ή τα παιδιά μου έχουν όρεξη τώρα, αλλά στην πράξη αυτό έχει και την, όλη την διαδικασία, την κούρασή του. Άρα λοιπόν πρέπει να έχει ε, ηλεκτρολόγο μηχανικό παραμάσχαλας yeah. να, να, να ξέρεις πέντε πράγματα από σπίτια και να σου αρέσει αυτό, να σου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί αυτή μπορεί να πάσα στιγμή ειδικά μέχρι να περάσει ε, μόλις το που θα μπουν, θα έχουν κάποιες απορίες, θα σου στείλουν ένα μήνυμα, όλο αυτό. Δηλαδή. Δεν είναι ότι όπω άλλος που έρχεται για μια μακροχρόνια μίστοση, συμφωνείται, μπαίνει μέσα και τελειώνει από εκεί και πέρα και έχει ένα εισόδημα που λέμε παθητικό κλπ. Εδώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα και να έχει ένα θέμα που ή να θέλει κάτι να σε ρωτήσει, κάτι να κάνει, οτιδήποτε ή κάτι δεν, δεν μπορεί να την κατάλαβε ακόμα από το σπίτι, ειδικά στην αρχή. Αυτά πρέπει να τα μάθει. Ναι. Να βάλει τα box για τα κλειδιά. Αυτά που βάζουν έχουμε έχει γεμίσει τώρα πλέον. Δεν έχουμε αυτέ οι ταμπέλε παλιά που είχαμε στι πολυκατοικίε που γράφανε ότι είναι γιατρό, δικηγόρο κλπ. Σε λίγο βλέπει ένα απλό box με, με κάποιου. Δηλαδή έχει γίνει εκεί, έχει περάσει. Δηλαδή. Έχει αλλάξει το τοπίο στην λοιπόν. πόλη μα. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μα για τι <coughs> δυόμιση, για τι διαφημίσει και επανερχόμαστε με Airbnb. Έχουμε και ανοιχτέ γραμμέ 231-0. 287 και 3 οχτάρια 69, 45, 287 και 3 οχτάρια για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω του Viber. Κάνουμε το διάλειμμα μας, το διάλειμμα μας και πανερχόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπή. Καλησπέρα λοιπόν από το Λίμπερο 107,4. Είμαι ο Δημήτρης Αρδωνός με τις επισημάνσεις. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπή. Ε, πιάσαμε διάφορα θέματα σήμερα. Κλείνουμε με το θέμα του Airbnb. Ε, φιλοξενούμε τον οικονομικό σύμβουλο του Βαγγέλη τον Τσικρίκη, τον οποίο τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει και για το θέμα των τιμολογίων. Μας είχε αναλύσει ποιο τιμολόγιο μα βολεύει, η κίτρινα, πράσινα, μπλε κτλ. Ναι, ναι. Τώρα σήμερα λίγο θα πούμε ορισμένα πράγματα για το Airbnb, γιατί όπω είπα και προηγουμένω, την προηγούμενη Κυριακή το έθιξα λίγο έτσι πάνω-πάνω. Είδα αυτή την απόφαση που δημοσίευσε ο Κυριακάτικο τύπο για έναν βιομηχανικό χώρο, τον οποίο τελικά δεν μπόρεσαν να το κάνουν Airbnb, μπλόκαρε το δικαστήριο τη μετατροπή του και στο εφετείο. Είναι δηλαδή η τελεσίδικη η... η απόφαση πλέον γιατί δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις αφενός και αφετέρου γιατί δεν είχαν συμφωνήσει και η πλειοψηφία των ενίκων της οικοδομής. Οπότε, τώρα λίγο έτσι για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σε ποιε περιπτώσεις συμφέρει κάποιον να έχει Airbnb έτσι με απλά λόγια. Καταρχήν μιλάμε τώρα για φυσικά πρόσωπα, έτσι όχι για εταιρείε. Όταν το εισόδημα που θα έχει με αυτή τη διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι τριπλάσιο ως πενταπλάσιο ακραίο είναι αυτό μπορεί ναι. να συμβεί βέβαια για τα παραθεριστικά ε, για τα καταλήμματα του στη, στη Χαλκιδική για παράδειγμα κλπ είναι πεντα, τριπλάσιο από ό,τι θα έπαιρνε με, το, με τη βασική μακροχρόνια μίσθωση δηλαδή αν έχει ένα μίσθωμα 500 ευρώ και γίνεται 1500 σημαίνει ότι το συμφέρει πολύ περισσότερο το Airbnb αλλά τώρα Είπαμε ότι επειδή έβαλε κάποιου όρου που μάλλον ενεργοποίησε μια απόφαση που υπήρχε και ένα νόμο που ήταν από, το, από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπαμε ότι αυτό ουσιαστικά είναι ουσιαστικά ένα συμπλήρωμα εισοδήματο. Αν είναι μια βασική σου δουλειά, πρέπει να το δει διαφορετικά. Σαν εισόδημα όμω, είπαμε ότι σε συμφέρει αυτό. Ότι να είναι το τριπλάσιο. Τώρα, βέβαια, σε 90 μέρε δεν ξέρω κατά πόσο θα το συμφέρει κάποιον που έχει ένα ακίνητο απλά και θέλει να το, ε, να το διαχειριστεί. Αλλά υπάρχουν κατά περιπτώσει διάφοροι λόγοι. Ε, Λέγοντα και από τα προηγούμενα που λέγαμε, είπαμε ότι πρέπει να είσαι να έχεις ένα ηλεκτρολόγο, ένα υδραυλικό, ανά πάσα στιγμή, ένα συνεργείο καθορισμού ή μια καθαρίστρια μια, κάποιον άνθρωπο, δηλαδή για τι καθαριότητε. Αυτά όλα ενέχουν κάποια κόστη, πρέπει να τα έχει στο μυαλό σου. Επίση, θα πρέπει να έχει κάποια βασικά πράγματα το σπίτι σου, δηλαδή. Κουφώματα, ε, ενεργειακά κουφώματα, δηλαδή γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο και στις, ε, ε, στα σχόλια που θα σου βάλουν, στι βαθμολογίε κλπ. Θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε κλιματιστικό. Υπάρχει άλλος που λέει στο εξοχικό, εμεί είμαστε μέσα στα δέντρα και δεν θέλουμε τα κλιματιστικά, δεν τα είχαμε ποτέ και μια χαρά είμαστε και ανοίγουμε και έχουμε σύντε. Όχι, θα πρέπει να, να έχει κλιματιστικό. Ο άλλο με το που θα έρθει θα πρέπει να. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το αποφύγει. Πρέπει δηλαδή να το δεις κατά ένα μέρος πιο επαγγελματικά. Αν είναι έτοιμο το σπίτι σου σε αυτά τα πράγματα που είπαμε, ίντερνετ, κουφώματα, κλιματιστικό, μπορείς να κάνεις τη δοκιμή και να πεις τελικά με συμφέρει αυτό ή όχι. Ή να επιστρέψω στο παλιό καθιστός. Αν πρέπει να κάνεις κάποια επένδυση όμως, εκεί θα πρέπει να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές και το πώς μπορείς να το κάνεις αυτό προς Φορολογικά ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν έρθει Φορολογικά δεν ε, οι αλλαγές είναι ότι ισχύει η φορολογία που έχεις Δηλαδή μέχρι ε, τα εισοδήματά σου Αν είσαι, είσαι ιδιώτης δηλαδή, θα φορολογηθείς με 12% Και μετά ανάλογα πόσο προχωράει στις κλίμακες που ισχύουν, που ισχύουν στην ομοθεσία Δηλαδή, δεν, δηλαδή φτάνει μέχρι, και μέχρι 45% ανάλογα δηλαδή σαν ιδιώτης Από ένα σημείο και μετά σα ενδιαφέρει ουσιαστικά πρέπει να το δεις με το σκεπτικό ότι φορολογικά θα ξεκινήσω σαν ιδιώτη, θα έχω παραπάνω, όπω κάνει και ένα μίστομα και άρα σου αυξάνεται ο φόρο. Η ίδια λογική είναι ακριβώ δηλαδή. Αλλά από εκεί και πέρα, μήπω πρέπει κάποια στιγμή να δει και το ενδεχόμενο να μεταπηδήσει και να κάνει μια επαγγελματική προσέγγιση του όλου θέματο. Δηλαδή να κάνει μια εταιρεία, κάτι άλλο δηλαδή στην πορεία. Ωραία. Πρακτικά τώρα, ένα που θέλει να κάνει Airbnb βήμα-βήμα. Ναι. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση είπαμε, πρέπει να τσεκάρει αν πραγματικά τον ενδιαφέρει για, ναι, ναι, για πολλού λόγου αυτό. Είτε, παράδειγμα, υπάρχει κάποιο ο οποίο έχει το παιδί του στο εξωτερικό, δεν θέλει να τον νοικιάζει όλο το χρόνο, μακροχρόνια δηλαδή, γιατί θα έρθει το παιδί του για κάποιου μήνε, το χρόνο συγκεκριμένο. Οπότε το υπόλοιπο διάστημα μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό. Έτσι όπω είπαμε, δεν ισχύει για όλου για όλα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε το Airbnb. Υπάρχει κόσμο ο οποίο τρέχει με αυτό. Οι άλλοι νομίζουν ότι βγάζει, δεν ξέρουν τι βγάζει. Υπάρχει δηλαδή μια σύγχυση στην αγορά. Όλοι το συζητάνε, όλοι ρωτάνε. Γέμισε, τι έκανε, έχει κόσμο, δεν έχει κόσμο. Πώ πάει το πράγμα κλπ. Άρα λοιπόν το πρώτο πρέπει να σκεφτεί είναι, εγώ το σπίτι μου αυτό μπορώ να το διαθέσω ε, μακροχρόνια. Αν δεν μπορώ για κάποιου λόγου, είτε γιατί σαν πόστο είναι στο κέντρο τη πόλη, είναι σε πολύ δυνατό σημείο ε, όπως λέμε παραλία Αριστοτέλους, τέλος πάντων δηλαδή μια περιοχές δηλαδή που είναι εύκολη πρόσβαση κλπ. ή έχω ένα ε, στη Χαλκιδική που είναι πρώτο στη θάλασσα εννοείται ότι με συμφέρει πολύ καλύτερα να έχω αυτό το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση από εκεί και πέρα ναι. τα επόμενα βήματα που έχει να κάνει είναι να, να, τσεκάρει αυτά που είπαμε πρώτα απ' όλα το ίντερνετ να τσεκάρει το, το κλιματιστικό του αυτά τα δύο είναι τα πράγματα που θα σου ζητήσουν όταν θα έρθουν. Να βάλει ένα box για τα κλειδιά να υπάρχει, είτε θα κάνει την υποδοχή αυτό, είτε θα έρθουν μόνοι του. Καμιά φορά γίνεται η κράτηση από τι πλατφόρμε και πρέπει αυτοί σου λένε ότι θα έρθουμε πολύ αργά. Οπότε εσύ έχοντα ένα box, δεν θα τρέχει εκείνη την ώρα βραδιάτικα από το σπίτι σου να υποδεχθεί τον άνθρωπο. Μπορεί να του πει είναι εκεί το box, θα πάρει με αυτό τον κωδικό του, στέλνει τελευταία στιγμή ένα κωδικό στο κινητό του, ανοίγει, παίρνει τα κλειδιά και μπαίνει μέσα. Και εσύ μετά θα πα την επόμενη μέρα ή όποτε είναι η δουλειά σου για να πας εκεί δηλαδή. Θα πρέπει να το δεις αυτό δηλαδή, πώς μπορεί να μην σε ξεβολέψει σε τέτοιο βαθμό που να, που να δημιουργήσεις άλλα προβλήματα. Τώρα, αυτό που είπες τώρα να έδωσες μια πάσα για τα βιομηχανικά κτίρια, αυτό έχει να κάνει με την Golden Visa. Δηλαδή, ναι. έχουν αυτή τη στιγμή η Golden Visa έτσι όπως θα αυξηθούν τα όρια, θα δημιουργήσει κάποιες τρευλώσεις, δηλαδή θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο η ζήτηση για το Airbnb μέχρι να μπουν τα όρια, γιατί ναι. είπαν ότι θα, θα αυξηθούν οι τιμές, αλλά αυτό θα ισχύσει μέχρι, θα ξεκινήσει, αλλά δεν θα, θα υλοποιηθεί, δηλαδή προς το, από τον Αύγουστο και μετά. Οπότε το επόμενο διάστημα θα δούμε μια νέα αύξηση στα Airbnb και επίσης δίνει δύο παράθυρα αυτό, έτσι, αυτός ο νόμος. Το ένα είναι που έχει να κάνει με τα βιομηχανικά κτίρια, κάποιοι δηλαδή που έχουν πάρει σε περιοχές, αυτά έχουν πολύ χαμηλή Golden Visa, γι' αυτό δηλαδή ακούστηκε αυτό με τα βιομηχανικά κτίρια και τα λοιπά. Οπότε αυτοί θα δούμε αυξήσεις και στα διατηρητέα κτίρια. Υπάρχουν τα διατηρητέα κτίρια τα οποία θα έχουν τη χαμηλή Golden Visa, την αρχική των 250.000. Να πούμε κάτι ότι στην Ελλάδα η Golden Visa, τώρα λέμε κάποια πράγματα έτσι για να το πιάσουμε το θέμα, αλλά έχει αρκετά δηλαδή που μπορούν να υποθούν στην πορεία, θα το δούμε αυτό. Η Golden Visa ουσιαστικά είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για το κράτο, άσχετα τι λέει ότι δημιούργησε στρεβλώσει και πρέπει να τα βρούμε όλα αυτά κλπ. Αυξάνονται τα ταμεία, δημιουργείται μια ανάπτυξη και το έχουν σαν ένα εργαλείο και σαν ένα μοχλό για να αξιοποιήσουν οι παλιά ακίνητα. Ένα επιπλέον εργαλείο δηλαδή. Να αναγκάσουν αυτού που θέλουν Golden Visa είτε είναι επενδυτέ. Το είδαμε πώ ξεκίνησε αυτό στην Ελλάδα. Οι πρώτοι ήταν οι Κινέζοι που πήραν τι Golden Visas. Τότε ήταν χαμηλά τα όρια και εμείς είχαμε την εξή διαφορά, ότι ήμασταν ε, η χώρα που δεν είχε τη δυνατότητα. Δηλαδή, κάποιο μπορούσε να αγοράσει μια Golden Visa, να παρει τρια 3-4 μικρά ακίνητα και να τα κάνει κατευθείαν Airbnb. Δεν ήταν υποχρεωμένο να μένει 90 έω 180 ημέρε, όπω είναι σε άλλε χώρε. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, πρέπει να μένει υποχρεωτικά για κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε, κάποιο έπαιρνε την Golden Visa, το αξιοποιούσε. Το ακίνητό του με μια αυτό, ναι, ναι. εταιρεία ναι. διαχείριση ακίνητου και μετά έφευγε στην Ευρώπη και έκανε τις business του και τις δουλειέ του ναι, ναι. κανονικά. Ενώ ε, τώρα όλα αυτά όμως δημιουργήσαν αύξηση ναι. ε, των τιμών, δηλαδή Είχε. η διαδικασία όλη αυτή. Γιατί όταν όπου πήγαινε στην περιοχή αυτή, αυτός αγόραζε, μετά αύξηνονταν η ζήτηση. Α, λένε ότι έρχονται επενδυτέ, το λέγανε, οπότε ανεβαίναν οι τιμέ. Τώρα θα δούμε στα βιομηχανικά κτίρια το επόμενο διάστημα, επειδή έχουν χαμηλές golden visa θα πούν ότι κοιτάξτε θα αυξηθούν τα όρια στους επόμενους μήνες έχουμε ένα περιθώριο οπότε όποιος θέλει golden visa να πάρει με 250 χιλιάρικα αντί να πάρει με 400 χιλιάρικα που θα είναι μετά ας πούμε καταλάβατε και τα μεγάλα αστικά κέντρα έχει θα φτάσει στα 800 χιλιάρικα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη Οπότε καταλαβαίνετε είναι κάποιες παρεμβάσεις που θα φέρουν διάφορες τρευλώσεις και μάλλον και πιο μεγάλη αύξηση αυτή τη στιγμή. Στι τιμέ και των ακίνητων και των μισθωμάτων και ο κόσμο θα δυσκολεύεται να βρίσκει ε, ακίνητο για το παιδί του αν σπουδάσει κάπου ακόμα περισσότερο ε, είναι μια κατάσταση. Φανταστείτε ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Δηλαδή είσαι στη Θεσσαλονίκη και έχει ένα ακίνητο, ναι. ο οποίο το έχει μισθώσει ένας Κύπριος Λέω ένα παράδειγμα που είναι πολύ κλασικά αυτά και ναι. έχει βάλει και τα έπλα του. Αυτό όμω φεύγει τώρα. Το παιδί του φεύγει και σου λέει ότι εγώ τελικά δεν θα θέλω και τα έπλα. Τι να τα κάνω, τα κουβαλάω κλπ. Θα σου τα αφήσω συμφωνείτε και λες εσύ τώρα, αφόσον το έχω το σπίτι, είναι καινούριο σχετικά, ή τέλο πάντων είναι και επιπλωμένο, μήπως να δοκιμάσω να το κάνω και Airbnb, τώρα που μου το αφήνει ο άνθρωπος έτσι, και επειδή ε, στο επόμενο διάστημα δηλαδή, άρα πολύ πιο εύκολο δηλαδή, πώς μπορεί κάποιο να κάνει τη μεταπίδηση από εκεί που είναι δηλαδή, και όλο αυτό θα δημιουργήσει μια ανάγκη, γιατί σου λέει ότι μετά αν κοπούν οι άδειε του Airbnb ή αυτά τα όρια που βάζει το κράτο κλπ. Σου λένε να το δοκιμάσουμε. Άρα το επόμενο διάστημα όλο αυτό θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη. Επίση, ένα άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μα είναι ότι όταν πάμε σε μια περιοχή και αυξάνονται οι τιμέ είτε με την Golden Visa είτε με το Airbnb. Το άλλο που θα συμβεί μετά είναι θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Αυτό αμέσως θα έχει απόνερα σε ποιο κομμάτι. Θα έχει απόνερα στα κόκκινα δάνεια, στις ρυθμίσεις. Ναι αναγκαστικά Δηλαδή, δηλαδή δημιουργούνται κάποια θέματα στα έχει, στο ΤΑΠ και στο έμφια. Δηλαδή, ακούμε ότι μειώνεται με το έμφια, αλλά μετά από λίγο καιρό, όταν αλλάζουν οι αντικειμενικέ αξίε λόγω αυτών των συνθηκών που δημιουργούνται, βλέπουμε ότι πάλι το άορατο χέρι τη αγορά φροντίζει το... να γυρίσουν τα πράγματα εκεί που ήταν. δηλαδή. Εάν κάποιο έχει δύο ή τρία κίνητα, το συμφέρει. Αν, φέρει, αν έχει... έχει πάνω από τρία, θα πρέπει να το βλέπει πλέον ε, αυτό. Τα οποία τα έχει για κάποιου λόγου μπορεί να είναι κληροδοτήματα, οτιδήποτε να, είναι, να πέσαν στα χέρια του κλπ. τότε θα πρέπει να το δει. Έτσι κι αλλιώ, μέχρι δύο αναφημίσει σου αφήνει το δικαίωμα σαν ιδιώτη να τα αξιοποιήσει. Τώρα, αν έχει τρία και πάνω, θα πρέπει ε, ή να αξιοποιήσει τα δύο και το ένα να το κάνει μακροχρόνια, ή να πει ότι εγώ πρέπει να κάνω πλέον μια σύσταση μια εταιρεία. Για να μπορέσω να λειτουργήσω. Υπάρχει κάποιο φορέα που τα ελέγχει. Α πούμε, βγαίνω εγώ στην πλατφόρμα και λέω ότι έχει τέσσερα δωμάτια, ενώ έχει τρία. Όταν θα, θα δηλώσω τα, στην πλατφόρμα, δηλώνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα και γίνεται μια βιντεοκλήση από, από τι συγκεκριμένε αυτέ εταιρείε ναι. για να δουν αν αυτά που λε, δηλαδή έχει δηλώσει αυτά και σου λένε: Ωραία, παράδειγμα, αυτό το κάνει η Booking. Χαρακτηριστικά η Booking ξεκίνησε και από τα ξενοδοχεία και μετά πέρασε στα. Ναι. και θα σου δίνει ένα ραντεβού με βιντεοκλήση για να τα δει όλα αυτά. Οπότε να δεί ότι είσαι αυτό. Πέρασε αυτά τα στοιχεία και να δούμε να γυρίσουμε μαζί το σπίτι πως κάνει ένα μεσίτη που το βγάζει με ένα βίντεο ναι, και το βλέπει. Ναι, ναι. ναι, κάτι αντίστοιχο κάνει εσύ με, την, με το συγκεκριμένο με συγκεκριμένη πλατφόρμα mm -hmm. για να πιστοποιήσουν ότι είναι αυτά επίση το άλλο που σου. Που, που μπορείς να κάνεις είναι να πιστοποιήσεις και τη διεύθυνσή σου. Όπως αυτό το δίνει η Google. Είναι ένα πολύ ωραίο στοιχείο αυτό γιατί όλοι ψάχνουν ουσιαστικά στην Google. Άμα έχεις ένα ακίνητο είναι πολύ σημαντικό να το περάσεις και στην Google. Ναι. Αυτό θα σε βοηθήσει πρώτον μπορεί να βάλεις φωτογραφίες, δεύτερον ε, και η Google θα σου διζητήσει κάποιο στοιχείο, θα σου στείλει έναν κωδικό με ένα, σε ένα φάκελο στο ταχυδρομείο για να δει ότι όντω είσαι αυτή να το, και να κάνει την ενεργοποίησή σου που άλλοι που θα την κάνει στο site. Η διαδικασία είπαμε είναι αυτή. Όπω κάποια στιγμή άνοιξε ένα λογαριασμό και έβαλε κάποια πράγματα, είτε σε μια. όπω είναι το Facebook κλπ. Κάτι αντίστοιχο είναι και εδώ βέβαια. Έχει πολύ περισσότερα πράγματα που πρέπει να περάσει προ Θεού. Αλλά είναι, ουσιαστικά είναι αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ξεκινά, περνά τα κινητά σου. Ναι. Τώρα, το άλλο στοιχείο που πρέπει να μάθει κάποιο, καλό-καλό, είναι να, να κοιτάξει να παίρνει και εκτό πλατφόρμα όταν θα το κάνει επιχειρηματικά ακόμα περισσότερο. Αυτό μέσω της Google και των διαφημίσεων ε, μάλλον από, το, από, τους, από, το, από τους Google Maps δηλαδή από τους ε, που θα βάλεις στο ακίνητο σου, μπορεί να σε βρουν και να μιλάς απευθείας. Ε, και, και αυτό θα σου δημιουργήσει ένα πλεονέκτημα ανάλογα με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή αν είσαι σε μια πιάτσα που λέμε ναι. το πιο απλό είναι πέντε που είναι στην Booking και στην Airbnb. Ε, εσύ μπορείς μέσα, βάζοντας τη διευθυνσή σου βάζοντας και κάποιες φωτογραφίες αν αυτοί χρησιμοποιούν μόνο τις πλατφόρμες και εσύ μπορείς επίσης να, να χρησιμοποιήσεις και τους χάρτες της Google ναι. μπορείς από εκεί πέρα να τους δώσεις κάποια εξτρά έκπτωση και να μιλήσεις ε, απευθείας. Ωραία. Τι συμβαίνει αν κάποιος ε, ακυρώσει ή αλλάξει μια κράτηση ε, Ανάλογα. μπορεί να το, το δηλώνει αυτό κατευθείαν ε, στην πλατφόρμα. Άλλοι θέλουν, ε, σε, σε προτρέπουν. Ε, για μηδενικές, πώς το λένε, μηδενικό πέναλτι να το πούμε έτσι είναι και όρος ποδοσφαιρικός δηλαδή να μην έχεις κάποιο, κάποιο να πληρώσει κάτι έξτρα αλλά εσύ μπορείς να βάλεις ότι επειδή ειδικά μπορεί να συμβεί αυτό και στις πλατφόρμες στις μία από τις δύο μπορεί να συμβεί είναι πιο χαρακτηριστικό δηλαδή ότι προτρέπει να κάνεις την κράτησή σου και σου λένε ότι δωρεάν ακύρωση, δωρεάν ακύρωση σου το δίνει κάπως έτσι αλλά αυτό μπορεί να σου δημιουργήσει μετά κενά εσένα. Είναι πράγματα που πρέπει να τα προσέξει. Ειδικά κάποιο που θα δουλέψει ε, με καταλήματα ή κλπ. Γιατί αν εσύ έχει προβλέψει εδώ και έχει αφήσει 10 μέρε, 5 μέρε αυτά και ξαφνικά φάσει τι ακυρώσει, μετά όλα αυτά θα γυρίσουν και θα έχει πρόβλημα δηλαδή να μείνει το ακίνητό σου. Οι ομάδε οικοδεσποτών στην Airbnb τι είναι. Οι ομάδε οικοδεσποτών είναι ε, αυτοί που κάνουν ουσιαστικά τη διαχείριση των ακινήτων ε, που κάνουν διαχείριση ακινήτων και οι οποίοι αναλαμβάνουν κάποιο κατάλημα για, για σένα Κάποιο σου λέει ότι εγώ δεν το ξέρω αυτό ναι. μπορούμε να κάνουμε μια συνεργασία και να έχουμε, να έχουμε την καθαριότητα και να έχουμε και, κάποιο, και ποσοστό επί των κρατήσεων και σου κάνει ένα ε, μέσο όρο δηλαδή και σου λέει ένα ποσό παράδειγμα λέμε 30% εγώ δηλαδή για ό,τι κρατήσεις και ό,τι συμβεί εσύ θα πάρεις ένα παθητικό εισόδημα το 70% συν το φόρο βέβαια που θα σου βγει αυτό πρέπει να το έχει υπόψη σου Αλλά εγώ θα πάρει αυτό η εταιρεία που θα κάνει αυτοί οι οικοδεσπότε και τα λοιπά Θα κάνουν και υπάρχουν και αυτοί που λέμε μετά και οι super host Δηλαδή αυτοί οι οποίοι <Ρι> ε, χρησιμοποιούν Έχουν δηλαδή βραβευτεί κάποιοι από αυτούς από τις πλατφόρμες Και έχουν φροντίσει να έχουν ε, δηλαδή κάποια αστεράκια παραπάνω και τα λοιπά για να μπορούν αυτοί και σου έρχονται μετά και σου λένε: Εγώ ήδη είμαι super horse. Άρα μπορούμε να κάνουμε μια συνεργασία. Δηλαδή, μπορεί και κάποιο να δει την περίπτωση να το δώσει σε μια εταιρεία διαχείριση. Έτοιμο. Ε. Πώς, έτσι σε γενικέ γραμμέ, εκτό από τα κλασικά νομικά, πώ προστατεύει η Airbnb του οικοδεσπότε. Η Airbnb έχει δυνατότητε, έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να δηλώσει εκεί με κάποια επιπλέον χρέο κλπ. Για να μπορεί σε περίπτωση που γίνουν ναι, καταστροφέ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. ναι. Είναι κάτι το οποίο βέβαια, σαν ενοικιαστή, πρέπει να είσαι μαθημένο. Δηλαδή, ό,τι θα σου συμβεί και μένα μετά από μια μακροχρόνια μίσθωση που βλέπει μετά το ακίνητό σου και βλέπει θέματα που πρέπει να λύσει, μπορεί να πέσει μια περίπτωση που να έρθουν και να κάνουν διάφορα στο σπίτι. Από, δηλαδή να λερώσουν πάρα πολύ, και να το αφήσουν. είναι πρακτικά, άμα είναι Τούρκοι, α πούμε, και έρθουν <laughs> που σου κάνουν, λέω, τυχαία οι Ισραηλινοί και όχι οι <laughs> Έλληνε. Γιατί οι Έλληνε στην Ελλάδα, τσατραπάτρα. Ναι, και μέσα, και μέσα, από την πλατφόρμα μπορεί να. Και τα λοιπά. Τώρα, άμα είναι, ξέρω εγώ, Ισραηλινοί, πού θα επιδώσει. Καλό είναι, καλό ναι. είναι σε όλα αυτά να έχεις καλό γερό στο μάχη και να δεις πώς θα πρέπει να τα διαχειριστείς, επίσης. Ναι. Ε... Ένα άλλο είναι τα, το τι θα σου γράψουν μετά, τα, τα σχόλια εκεί να δει. γιατί από κάτω έχει. Εσύ μπορεί να έχει κάνει το καλύτερο δυνατό να είναι και το δικό σου το σπίτι. Να είναι που είναι το εσύ, του μπάνκι, χαμασού Ναι, για σένα που είναι αυτό. Ναι, που είναι, ναι. είναι ένα σπίτι που μπαίνει και εσύ το καλοκαίρι και ξαφνικά ναι. έρχονται κάποιοι που θα μείνουν και, και σου γράφουν μια, ένα οποιοδήποτε σχόλιο και εσύ σε έτσι, να τους, Ναι, μια κριτική και λε, θα είναι δυνατόν. Το χειρότερο από όλα είναι ότι αν έρχονται στο δίπλα, είναι εσύ σε ένα δίπλα και όπω ναι. βλέπουν, βλέπουν την ταμπέλα σου, ξέρω εγώ και μπορεί να πούνε, α, ωραία, βάζω στο εδώ που μένω ε, ο, 10 και ανταγωνιστικά, ας πούμε, θα βάλω 9 εδώ έτσι, χωρίς λόγο έτσι, χωρίς κανένα λόγο. Αυτά να δεις τι ωραία και πόσο ωραία, δηλαδή, αυτά θέλει λίγο διαχείριση συναισθημάτων. Βέβαια, όταν δεις ότι προχωράει η δουλειά, στην πορεία δεν σε πειράζει, αλλά μπορεί να σε πληγώσουν και όλα σε αυτά, δηλαδή να είσαι προετοιμασμένο γιατί είναι το σπίτι σου, αν ειδικά είναι το σπίτι σου. Και εσύ πα για 20 μέρε, ενώ παλιότερα μπορούσε πολύ περισσότερο. Τώρα πλέον μπορεί μόνο 20 μέρε και το υπόλοιπο διάστημα θέλει να τον νοικιάσει και όταν ακούς διάφορα τέτοια ε, ευτράπελα και λοιπά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος δηλαδή καλό είναι να μην απαντάμε ε, επιθετικά δηλαδή πρέπει να, τονίσει να τονίσεις τα θετικά του να μειώσεις όσο γίνεται τα αρνητικά αλλά το πιο σημαντικό είπαμε είναι αυτό να μην δημιουργούμε προσδοκίες περισσότερες από αυτές που είναι καλύτερα να είναι και να έρχονται και να σου λένε τελικά είναι πολύ καλύτερες από ό,τι είδαμε τι φωτογραφίε σα. Δεν το περιμέναμε αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, πήγε σχεδόν τρει. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Λίμπερο. Έχουμε και αγώνε σήμερα, θα του καλύψει το κανάλι κτλ. Δεν θα πω εγώ τίποτα γιατί ο παδικέ μου προτιμήσει δεν είναι πολύ δημοφιλεί στο ραδιόφωνο και στην πόλη. Δεν θέλω να ρίξω τι θεαματικότητε. Αλλά όσοι με ακούτε, έχετε καταλάβει ποια ομάδα υποστηρίζω κτλ. Να μην τα ξαναλέμε πάλι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη τον Τσικρίκη, ευχαριστώ πολύ τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που ήρθε στην εκπομπή. Ευχαριστώ όσου με πήρατε τηλέφωνο. Θα τα πούμε Θεού θέλοντο και καιρού επιτρέποντο το επόμενο σουκού, μία με τρει. Καλό υπόλοιπο Κυριακή, ό,τι έχει μείνει. Καλή επιτυχία στην ομάδα που υποστηρίζει ο καθένα. Επαναλαμβάνω, δεν μου πάει να βγω τώρα να πω δημόσια, να μην χαλάσω τι ε, του σταθμού. Καλή συνέχεια, τα λέμε το επόμενο σουκού.